Δημητριάδης, οργανωτικός γραμματέας της νεολαίας του κινήματος «Δεν πληρώνω» και άλλα δύο μέλη της νεολαίας του κινήματος, η Άννα Χιλιοπούλου. Καλησπέρα σας. Και ο Αλέξανδρος Δαμιανάκος. Καλησπέρα. Και οι δύο νέοι άνθρωποι αγωνίζονται στο πλευρό του κινήματος «Δεν πληρώνω». Η Ιωάννα είναι νοσηλεύτρια, ο Αλέξανδρος έχει σπουδάσει πληροφορική και υπολογιστές. Πολύ ωραία. Πολλά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, αρκετά ενδιαφέροντα βίντεο τα οποία θα σας δείξουμε. Αρχικά θα ήθελα ο Αλέξανδρος να μας πει τους τρόπους επικοινωνίας που μπορούν να έρθουν οι φίλοι και οι τηλεθεατές με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Αλέξανδρε. Είναι το site του κινήματος «Δεν πληρώνω», κίνημαδενπληρώνω.gr. Είναι το email μας, επιτροπές2010@gmail.com. Είναι το τηλέφωνο του κινήματος «Δεν πληρώνω», 211-019-2839, το Facebook, στο κίνημα, στο group «Δεν πληρώνω». Και φυσικά, κάθε Τρίτη, έχουμε ανοιχτή συνέλευση 7,5 ώρα για τον κόσμο. Μπορεί να έρχεται να επικοινωνεί μαζί μας για οτιδήποτε θέμα έχει. Η συνέλευση μας πραγματοποιείται στα γραφεία του κινήματος, Καφτατζόγλου 35 στα Πατήσια, 7,5 ώρα. Φυσικά όλοι μπορεί να είναι παρόντες εκεί. Εξαιρούνται οι φασίστες και οι ρατσιστές. Προχωράμε λοιπόν στο πρώτο θέμα, αρκετά επίκαιρο και διαχρονικό. Η παρέλαση και ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, η επέτειος του όχι, όπως συνηθίζει να λέγεται. Φυσικά αυτό το όχι δεν ήταν από έναν δικτάτορα όπως ο Μεταξάς. Ήταν από τον ελληνικό λαό. Ένα όχι αντίστασης απέναντι σε όλα αυτά τα οποία του μαυρίζουν τη ζωή. Και αυτό το μήνυμα δεν μπορεί παρά να είναι όσο επίκαιρο είναι και τα σημερινά όχι απέναντι σε όλα αυτά που μας καταδυναστεύουν. Είτε αυτά λέγονται μνημόνια, είτε αυτά λέγονται χαράτσια, είτε αυτά λέγονται διόδια, είτε αυτά λέγονται μαύρες δικοματικές, τρικοματικές και μονοκομματικές κυβερνήσεις. Όλα φυσικά μέσα στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, ενός συστήματος το οποίο προάγει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, προάγει το κέρδος πάνω απ' όλα, προάγει εθνικισμό, προάγει φασισμό, όλα αυτά. Ας μην ξεχνάμε ότι ο φασισμός δεν είναι ένα αυτόφωτο καθεστώς, γεννιέται μέσα από τον καπιταλισμό. Λοιπόν, η Ιωάννα ήταν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και εγώ ήμουν παρόν και ο Αλέξανδρος ήταν. Αν θέλουν να μας πούν τα παιδιά δύο λόγια σχετικά με το πόσο ο κόσμος μας υποδέχτηκε, τι ακριβώς κάναμε εμείς αυτή την παρέλαση, ποιος ήταν ο ρόλος μας, πήγαμε να τιμήσουμε τους νεκρούς που πέσανε κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1940. Ιωάννα, αν θες να μας πεις δύο λόγια. Βεβαίως. Αρχικά κατατέθηκε στεφάνι από το κίνημα «Δεν πληρώνω». Και σε δεύτερη φάση παρακολουθήσαμε την πορεία που, μάλλον την παρέλαση που έγινε, όπου τελικά στο τέλος παρελάσαμε κι εμείς. Επίσης, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ δεκτικός. Δοθήκαν χιλιάδες εφημερίδες, σε σημείο που μας τις παίρνανε μέσα από τα χέρια μας. Ρωτούσαν πού είναι τα γραφεία, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Όπως είπαμε και πριν, τα είπε ο Αλέξανδρος, πώς μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι εκτός ότι παίρνανε τις εφημερίδες από τα χέρια μας, τις μοιράζανε και μεταξύ τους. Δηλαδή, βοηθούσαν και οι ίδιοι οι πολίτες στο έργο. Ήταν ενεργοί σε αυτό που κάναμε. Και αυτό ήταν για μας το αξιοσημείωτο και το αξιοσέβαστο. Πολύ ωραία, Ιωάννα. Εμείς αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ως κίνημα «Δεν πληρώνω» είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε στις παρελάσεις δεν είναι με σκοπό να δείξουμε ασέβεια ή να, τέλος πάντων, να μαυρώσουμε την παρέλαση. Εμείς εκεί πήγαμε για να τιμήσουμε τους νεκρούς, να δείξουμε το σεβασμό μας στους αγώνες του χθες και να τους συνδέσουμε με τους αγώνες του σήμερα. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ούτε να τις σταματήσουμε, ούτε να κάνουμε οτιδήποτε τους πάντων στα παιδάκια τα οποία παρελάβουν και καλά κάνουν. Εμείς παρελάσαμε στο τέλος της παρέλασης με τα πανό μας, με τα συνθήματά μας. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι ήταν και άλλες συλλογικότητες, τοπικές και μη. Να αναφέρουμε ότι έγινε η παρέλαση στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Κάθε χρόνο παραδοσιακά πηγαίνουμε συγκεκριμένη παρέλαση. Να πούμε ότι συμμετείχαν η Λαϊκή Συνέλευση Νέας Φιλαδέλφειας, η Τρίτη Ελμέ και το Σωματείο του Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στη Φιλαδέλφεια και το οποίο έκλεισε πρόσφατα μετά από εντολή, παύλα, διαταγή του Υπουργού Υγείας της Μνημονιακής Κυβέρνησης, της Τρόικας, του αστείου θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, Άδωνη Γεωργιάδη, με αποτέλεσμα 1.000.000 ενδυνάμει ασθενείς να μείνουν χωρίς περίθαλψη, χωρίς νοσοκομείο, στο Δήμο τους ή κοντά στο σπίτι τους.
Ιωάννα, είσαι νοσηλεύτρια. Έχεις τελειώσει η ΤΕΗ νοσηλευτικής, εργάζεσαι και ως νοσηλεύτρια. Θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας και όσον αφορά το θέμα των νοσηλευόμενων και των εργαζόμενων. Εσύ πώς το βιώνεις ως εργαζόμενη και τι feedback έχεις από τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον ανασφάλιστοι δεν τους δέχονται νοσοκομεία, 5 ευρώ για είσοδο, 25 ευρώ εισιτήρια. Πες μας δύο λόγια, πες μας τη γνώμη σου. Από πού να αρχίσω με αυτό το θέμα. Πραγματικά είναι δύσκολο όλο αυτό που βιώνουμε και ως επαγγελματίες υγείας και ως άνθρωποι που θέλουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο λαό. Αρχικά να διευκρινίσω ότι είμαι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο δεν είναι καλύτερο ιδιωτικός από ότι ο δημόσιος τομέας, όπως προσπαθούν να μας διαχωρίσουν κάποιοι. Τα προβλήματα είναι και εκεί εξίσου σημαντικά. Είμαστε απλήρωτοι, από το Μάιο. Σαφώς βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες τύπου η κλασική ότι ότι υπάρχει πρόβλημα στον ΕΟΠΗ, ενώ απ' την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει πρωτογενές, λένε, πλεώνασμα. Όσον αφορά τα δημόσια νοσοκομεία. Στα δημόσια νοσοκομεία και εκεί οι νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό είναι τελείως εξαθλειωμένοι. Δεν έχουμε βασικά υλικά να κάνουμε νοσηλίες, να χορηγήσουμε οτιδήποτε χρειάζεται και κρίνεται απαραίτητο για τους ασθενείς. Σαφώς έχει επίπτωση στην υγεία τους, γιατί έχουμε πληθώρα κόσμων και δεν είμαστε αρκετοί να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Έχουν βγει διάφορες έρευνες όπου έχουμε burnout, όπου το burnout είναι πόσο εξασθενημένος είναι ένας νοσηλευτής ή ένας γιατρός και πόσο μεγάλη πιθανότητα υπάρχει να κάνει λάθος ως προς την νοσηλεία. Αυτό να το πούμε και με μαρξιστική ορολογία. Ακόμα και στον χώρο της υγείας βλέπουμε την εκμετάλλευση της υπεραξίας του εργαζόμενου από τον εργοδότη με απότερο σκοπό το κέρδος. Δηλαδή, όσο δυνατόν λιγότεροι εργαζόμενοι, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια και εργασία από τους ίδιους, προκειμένου να μεταφράζεται σε κέρδος και τον εκμεταλλευτή τους και τον εργοδότη τους. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Και δυστυχώς, το τονίζω αρκετές φορές το δυστυχώς, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανασφάλιστοι, δεν έχουν καν το 5 ευρώ να έρθουν να εξεταστούν. Δεν λέω για το 25 ευρώ που θα ξεκινήσει ή που σε κάποια ήδη έχει ξεκινήσει 25 ευρώ, είναι για την νοσηλεία των ασθενών. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να κινηθούν. Οπότε στρέφονται προς κοινωνικά ιατρία αλληλεγγύης και όπου μπορούν και όπου είναι εφικτό προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Πολύ ωραία πάσα, Ιωάννα. Αυτό μας παραπέμπει στις πρόσφατες εξελίξεις. Το ίδιο το κράτος προσπαθεί να χτυπήσει τις δομές αλληλεγγύης που έχουν φτιαχτεί μέσα από το λαό για το λαό. Αρχικά με το κοινωνικό ιατρείο του Ελληνικού, όπου έγινε ένα τεράστιο ντου από το κράτος, με προφάσεις του τύπου ότι υπάρχουν ναρκωτικά, τα φάρμακα δηλαδή τα οποία χορηγούνται στους ασθενείς με συνταγές όπως πρέπει τέλος πάντων, και κατ' επέκταση στα υπόλοιπα κοινωνικά ιατρία, είτε αυτό είναι το κοινωνικό ιατρείο του κινήματος Εμπληρώνω που θα αναφερθούμε και εκτενέστερα μετά, είτε το κοινωνικό ιατρείο στην Λάρισα. Αν θες πες μας δυο λόγια και θα μας πει και ο Αλέξανδρος μετά, αφού τελειώσει η Ιωάννα. Το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης που είναι το Μητροπολίτικο κάτω στο Ελληνικό. Βασικά είναι πολλοί εθελοντές, έχει εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμο και μάλιστα είχαν σε μια πρόσφατη εκπομπή, είχαν καλεστεί και είχαν μιλήσει με τον ίδιο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, όπου ύστερα εφόσον του παρουσιάσανε πως έχουν τα γεγονότα και ήρθαν σε μια αντιπαράθεση εντελώς τυχαία, την επόμενη μέρα είχαν εντός εισαγωγικών ντου στο ιατρείο, ψάχνοντας για ναρκωτικά. Σαφώς και υπάρχουν σε όλα τα κοινωνικά ιατρία, θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ουσίες, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίες είναι λήπτες υγείας πρώην ναρκωμανείς, όπου παίρνουν κάποιες ουσίες οι οποίες είναι φάρμακα με λίγα λόγια. Φάρμακα ουσιαστικά, φάρμακα. Ναι. Δεν χαρακτηρίζονται ως αυτό που ψάχνανε, το θέσουμε έτσι. Είναι απλά φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται με συνταγή γιατρού κτλ. Έχουμε και εμείς κοινωνικό ιατρείο, το κίνημα Δεν Πληρώνω, το οποίο υποδέχεται ασθενείς, είτε αυτοί είναι ασφαλισμένοι, είτε ανασφάλιστοι, φυσικά χωρίς να τους παίρνουμε λεφτά, φυσικά χωρίς να εξετάζουμε από ποια κοινωνική προέλευση, φιλετική ή θρησκευτική προέλευση είναι. Ο ρατσισμός είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Δεχόμαστε λοιπόν πάρα πολλούς τέτοιους ασθενείς στο κίνημά μας. Πες μας δύο λόγια για το κοινωνικό ιατρείο και για τη δράση του σχετικά με όλη αυτή τη λέλαπα την οποία βιώνει οι ασθενείς, οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία και περίθαλψη, και πώς μπορούν να στραφούν σε τέτοιου είδους κοινωνικά ιατρία. Καταρχήν, είναι χιλιάδες τα τηλεφωνήματα που καταφθάνουν καθημερινά στο κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης του κινήματος. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με κάποιους οφθαλμίατρους οι οποίοι οικειοθελώς βοηθούν έτσι ώστε να διεξαχθούν κάποιες εξετάσεις, κυρίως για άτομα με σκλήρυση κατά πλάκας και διάφορες άλλες συνεργασίες όπου μπορούν να βοηθήσουν όσο περισσότερο κόσμο είναι δυνατόν και εφικτό. Επίσης, έχουμε και τράπεζα αίματος, δηλαδή όπως έγινε πέρσι μια πολύ ωραία συντονισμένη προσπάθεια για άτομα με νόσο του Crohn, όπου είναι μια πάθηση του εντέρου που χρειάζονται συχνή μετάγγιση. Κληθήκανε πολλοί εθελοντές και δώσανε απλόχερα λίγη ώρα από ένα δεκάλεπτο από το χρόνο τους και προσφέραν το αίμα τους για να σωθούν χιλιάδες ζωές ή γενικά να βοηθηθούν ανθρώποι, όπου θα την ξανακάνουμε αυτή πάλι την προσπάθεια. Γιατί και μας τιμάει σαν κίνημα και σαν ανθρώπους και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ωραία. Αλέξανδρε, αν θες να μας πεις και εσύ δύο λόγια. Πριν λίγες μέρες είδαμε μία εισβολή αντίστοιχη με αυτή που έγινε στο κοινωνικό ιατρείο του Ελληνικού, μία εισβολή του ΣΔΟΕ στο ιατρείο του κινήματος Δεν Πληρώνω, στο ιατρείο των συναγωνιστών Βασίλη και Μαρία Παπαδοπούλου, οι οποίοι είναι από τα ηγετικά στελέχη του κινήματος, με απότερο σκοπό όχι μόνο να τους εκφοβήσουν και να τους τρομοκρατήσουν, αλλά και να διασανεύσουν τέλος πάντων την ομαλή λειτουργία και του δικού τους ιατρίου, αλλά και του κοινωνικού ιατρείου, το οποίο εδρεύει στον ίδιο χώρο. Αν θες να μας πεις δύο λόγια, ήσουν παρόν. Βεβαίως. Ήταν πριν 2-3 εβδομάδες περίπου, την ώρα αυτή που κάναμε την εκπομπή στο V-Media, όπου ήταν εδώ πέρα οι συναγωνιστές και όπου το κίνημα Δεν Πληρώνω είχε κάποια συγκεκριμένη δράση αντιφασιστική στο Πανεπιστήμιο. Δεχτήκαμε κάποιο τηλέφωνο ότι έχει έρθει το ΣΔΟΕ στα γραφεία του κινήματος Δεν Πληρώνω και συγκεκριμένα στο κοινωνικό ιατρείο. Αμέσως πέφσαμε όλοι οι συναγωνιστές προκειμένου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά το ΣΔΟΕ δεν βρήκε κάτι επιλείψιμο. Αυτό για μας έγινε στοχευμένα, όπως είχε γίνει στοχευμένα και πριν ένα χρόνο, όταν είχαν ξαναέρθει, πριν από ένα άνοιγμα διοδίων τότε, πριν από τη δίκη του κινήματος Δεν Πληρώνω στην Κόρινθο πριν 3 εβδομάδες. Αυτό έγινε στοχευμένα και επίτηδες. Αυτό μου δείχνει εμένα ότι το κράτος προσπαθεί με κάθε τρόπο να χτυπήσει οποιονδήποτε προσπαθεί να αγωνιστεί για καλό σκοπό. Και επίσης μου θυμίζει κάτι αντίστοιχο που γινόταν στην κατοχή όταν ο Μανώης ο Γλέζος κατέβασε τη σημαία από την Ακρόπολη. Ο τότε γερμανοκρατούμενος τύπος είχε γράψει ότι είναι εχθρός της Ελλάδας. Τα σχόλια. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι περιττά από εδώ και πέρα. Ωραία. Αύριο έχουμε μία δράση. Δεν είναι του κίνηματος Δεν Πληρώνω, αλλά το κίνημα Δεν Πληρώνω συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις, οι οποίες αφορούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού, αλλά και ειδικά κάποιες ομάδες ευπαθείς, όπως οι αυριανοί. Μιλάω φυσικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αύριο λοιπόν, στις 11 η ώρα, αν θέλεις, Αλέξανδρε, να μας πεις και εσύ δύο λόγια για το συγκεκριμένο. Στο Υπουργείο Εργασίας έχουν δώσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες ένα ραντεβού με σκοπό να γίνει μια πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Τα αιτήματά τους είναι το κράτος να μην τους επιτίθεται, να μην τους συμπεριφέρεται λες και είναι κάποια προνομιούχος ομάδα, αλλά κάποια ομάδα ευπαθής, της οποίας κόβει τα επιδόματα, της κόβει οτιδήποτε παροχή, είτε αυτή είναι ιατρική είτε όχι, έχουν, η οποία είναι άμεσης ανάγκης, ειδικά για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αν θες, Αλέξανδρε, πες μας δύο λόγια για την αυριανή δράση και τα ραντεβού τα οποία έχουμε. Βεβαίως. Αύριο θα συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ σημαντική δράση με τα ΑΜΕΑ, όπως έχουμε συμμετέχει και στο παρελθόν, και στο παρελθόν σε αντίστοιχες δράσεις. Είμαστε στο πλευρό οποιοδήποτε θέλει να αγωνιστεί ενάντια σε αυτό το σύστημα. Ένα σύστημα που χτυπάει όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως. Ένα σύστημα που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι η επιβίωση των τραπεζών και όχι των κοινωνικών ομάδων, των ΑΜΕΑ και όλων οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Κάτι αντίστοιχο βέβαια γίνεται και όταν κόβει η ΔΕΗ τα ρεύματα, όταν αποσυνδέουν νερά
Είναι περιπτώσεις που είναι καθημερινές, πάρα πολλές, έρχονται στα γραφεία του κινήματος Δεν Πληρώνω. Εμείς αναδεικνύουμε με φυσικό τρόπο, βρισκόμαστε εκεί και τους συμπαραστεκόμαστε. Ωραία. Αύριο λοιπόν 11 η ώρα είναι η συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας για να, όποιον θέλει να συμμετέχει στην πορεία των ΑΜΕΑ. Εγώ προσωπικά και όλα τα μέλη του κινήματός μας δεν θεωρούμε ότι όποιος δεν είναι ΑΜΕΑ δεν τον αφορά κάτι τέτοιο. Έχουμε πει ότι ο καταγερματισμός της κοινωνίας το διέρει και βασίλευε, δηλαδή αυτό το τεράστιο κόλπο, τρίκ που χρησιμοποιεί το αστικό κράτος προκειμένου να διαιρεί τις ομάδες και να στρέφει τη μία αντιμέτωπη στην άλλη. Εμείς αυτό αντιτάσσουμε αλληλεγγύη, γι' αυτό και θα είμαστε λοιπόν, Αλέξανδρε, στην αυριανή την πορεία. 10 και 4 προσυγκέντρωση στα γραφεία του κινήματος Δεν Πληρώνω, για όποιον θέλει να συμπορευτεί μαζί μας, ή αλλιώς 11 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Μια και μιλάμε λοιπόν για άτομα με ειδικές ανάγκες ή με ειδικές ικανότητες, ας το θέσουμε αλλιώς. Ένας φίλος του κινήματος, αλλά και προσωπικός μας φίλος, ο Μάκης ο Καλαράς, ασημένιος παρολυμπιονίκης στην Παρολυμπιάδα της Αθήνας το 2004, στο άθλημα της δισκοβολίας. Είναι το γνωστό άθλημα της δισκοβολίας, απλά ο αθλητής είναι καθιστός σε ένα ειδικό καρεκλάκι. Ο Μάκης κατάφερε και πήρε το ασημένιο μετάλλιο και στοχεύει από εδώ και πέρα να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη, ο οποίος θα διεκδικήσει μετάλλιο και σε χειμερινή και σε καλοκαιρινή Ολυμπιάδα. Το άθλημα με το οποίο ασχολείται πλέον είναι το σκι για άτομα με ειδικές ανάγκες, το seat ski, ειδικό καρεκλάκι στο οποίο είναι προσαρτημένο ένα αμορτισέρ και ένα πέδιλο του σκι, με το οποίο κατεβαίνει τις πλαγιές χιονισμένες των βουνών. Έτσι λοιπόν, στην Παραολυμπιάδα τη χειμερινή του 2014 στη Ρωσία, ο στόχος του είναι να συμμετάσχει σε αυτήν, να διεκδικήσει ένα μετάλλιο και φυσικά να δώσει ένα παράδειγμα, όπως δίνει τόσο καιρό σε όλους μας, σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, όχι βέβαια σκύβοντας το κεφάλι, αλλά σηκώνονται όρθιοι αυτοί οι άνθρωποι, μεταφορικά μιλώντας, και προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό. Έχουμε ένα βίντεο από την προετοιμασία του Μάκη Καλαρά στην Αυστρία, είναι φετινό, να δούμε πώς προετοιμάζεται για την ερχόμενη Παραολυμπιάδα. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στο Μάκη τον Καλαρά, ο οποίος μας βλέπει αυτή τη στιγμή από την Αυστρία. Καλή επιτυχία στην προετοιμασία και στους αγώνες του. Ευελπιστούμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, όταν με το καλό γυρίσει, να τον έχουμε καλεσμένο στο στούντιο του VMedia. Αλλάζουμε θέμα. Το κίνημα Δεν Πληρώνω κατέθεσε μήνυση μαζί με έναν παθόν, με ένα θύμα της βίας του αστικού κράτους. Ελεγκτές χτύπησαν, εξύβρισαν, φέρθηκαν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο σε έναν συνάνθρωπό μας, ο οποίος δεν είχε εισιτήριο μέσα σε ένα λεωφορείο. Μιλάμε τώρα για άθλιες καταστάσεις που ζούμε. Δεν έχουμε λεφτά για ένα ευρώ, προκειμένου να μεταφερθούμε από τη δουλειά μας στο σπίτι μας ή από το σπίτι μας για να ζητήσουμε εργασία. Έτσι λοιπόν, το κίνημα Δεν Πληρώνω κατέθεσε μήνυση ενάντια στους ελεγκτές, οι οποίοι χτύπησαν έναν συνάνθρωπό μας. Αν θέλεις, Αλέξανδρε, να μας πεις δύο λόγια και εσύ, ήσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευελπίδων, στην κατάθεση της μήνυσης. Σωστά. Ήμουνα στην κατάθεση της μήνυσης που κατέθεσε ο Παναγιώτης Μιχελής,
άτομο το οποίο είναι αμαία με 67% εγκεφαλίτιδα εκγενετής. Κατέθεσε μήνυση, μία μήνυση την οποία οι αρχές πρέπει να την πάρουν πάρα πολύ σοβαρά και να το τρέξουν το θέμα, ώστε να μην έχουμε ανάλογα κρούσματα. Ανάλογα κρούσματα δυστυχώς καταφθάνουν στο κίνημα «Δεν πληρώνω» συνέχεια. Πρόσφατα ήρθε σε εμάς ο Βασίλης ο Καλαμβόκας, με τον οποίο ξανακαταθέσαμε μήνυση και για αυτόν, για επίθεση που δέχτηκε από ελεγκτές λεωφορείου. Έχουμε το Θανάση τον Καναούτη, ο οποίος είναι νεκρός 19 χρονών από ελεγκτή λεωφορείου. Πιο πρόσφατο παράδειγμα έχουμε πριν κάποιες μέρες στο μετρό. 5 άτομα, ελεγκτές, με αιχμηρό αντικείμενο, χτύπησαν ένα συμπολίτη μας. Και όχι μόνο αυτό, είχαν το θράσος και του έκαναν και μήνυση. Αν το κράτος δεν πάρει κάποια συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποτρέψει τέτοια γεγονότα, αυτά τα γεγονότα θα γίνονται συνέχεια. Εμείς, σαν κίνημα «Δεν πληρώνω», μας είχε καταγγελθεί στην Ηλιούπολη ένα γεγονός πάλι με αυθαιρεσία ελεγκτή. Συναγωνιστές του κινήματος έσπευσαν. Ο επιβάτης, ο οποίος ήταν ανήλικος, ήταν 17 στα 18, είχε χτυπηθεί από τον ελεγκτή, πιο συγκεκριμένα τον είχε σπρώξει, είχε πέσει κάτω και με την έγκαιρη παρέμβαση του κινήματος «Δεν πληρώνω», το επεισόδιο έληξε, χωρίς κάποια άλλη ακρότητα. Να πούμε κι εμείς ότι δεν τρέφουμε την παραμικρή αυταπάτη, ότι το αστικό κράτος θα πάρει κάποια μέτρα ενάντια σε τέτοια περιστατικά. Ίσα-ίσα το αντίθετο, τα τρέφει και τα ενισχύει. Πολύ σωστά. Περισσότερο. Εξωθεί λοιπόν κοινωνικές ομάδες, εργαζόμενους, όπως είναι οι οδηγοί ελεγκτών και τρόλοι, οι οποίοι εθελοντικά και κατ' επιλογή τους διαλέγουν το ρόλο αυτό του ελεγκτή, του χαφιέ, του ρουφιάνου, να στραφούν απέναντι στον υπόλοιπο λαό, είτε αυτή είναι αμαία Αλέξανδρε, όπως ο Παναγιώτης ο Μιχελής, είτε ο κύριος Καλαμβόκας, στον οποίο επιτέθηκαν, είτε ένας κύριος και η γυναίκα του. Συγκεκριμένα διαβάζω από το blog μας, ελεγκτής απέναντι σε οικογένεια, ανδρόγυνο, κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, φώναζε «θα σε σκοτώσω». Όλα αυτά γιατί δεν είχε εισιτήριο, γιατί προσπάθησε να υπερασπιστεί το συνταγματικό δικαίωμά του, να μπορεί να κινείται ελεύθερα μέσα στη χώρα του και να απολαμβάνει παροχές. Η λέξη απολαμβάνει εντός αγωγικών φυσικά, όταν είσαι άνεργος και όταν δεν έχεις στον ήλιο μοίρα, όταν δεν έχεις λεφτά για να πάρεις ένα εισιτήριο. Ιωάννα, αν θες να μας πεις δύο λόγια για αυτές τις καταστάσεις που βιώνουμε, νέοι άνθρωποι όπως εμείς, σήμερα ένας συναγωνιστής τον σταματήσαν οι ελεγκτές χωρίς εισιτήριο. Φυσικά, επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτά τα θέματα, δεν έκατσε να ελεγχθεί, με λίγα λόγια, και αυτό θέλουμε κι εμείς να επικοινωνήσουμε στον κόσμο προς τα έξω. Πώς συμπεριφερόμαστε όταν ένας ελεγκτής μας σταματάει, μας ζητάει στοιχείο, μας ζητάει την ταυτότητά μας, είμαστε υποχρεωμένοι? Αν θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό. Καταρχάς, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας σε κανέναν. Τα στοιχεία τα δίνουμε μόνο εφόσον και αν μας τα ζητήσει αστυνομικός, ο οποίος μας θεωρήσει ύποπτος για κάτι. Δεν είμαστε κατευθείαν, όποιος μας λέει να δω την ταυτότητά σου, τα στοιχεία σου κατευθείαν τα δίνουμε, αν είναι δυνατόν. Επίσης, δεν έχει κανένας δικαίωμα να μας πάει σε οποιοδήποτε μέρος, να μας πει περιμένετε εδώ ή οτιδήποτε. Θεωρείται προσωποκράτηση. Δεν έχει κανένας, μα κανένας, αυτό το δικαίωμα να μας κρατήσει παρά τη θέλησή μας. Ακόμα είτε, και μέσα στο λεωφορείο. Ακριβώς, και μέσα στο λεωφορείο. Είτε είναι με κλειστές τις πόρτες, είτε να μας πάνε στα ειδικά δωματιάκια που υπάρχουν. Ειδικά εμείς οι κοπέλες πρέπει να το προσέχουμε λίγο παραπάνω αυτό. Επίσης, θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι είχαμε μια σημαντική νίκη σαν κίνημα «Δεν πληρώνω», όταν ένας συναγωνιστής μας, ο Γιάννης Οδαμουλής, υπερασπίστηκε μια κοπέλα την οποία την είχαν περικυκλώσει δύο ελεγκτές προσπαθώντας, αν μου επιτραπεί ώρας, να τη τραμπουκίσουν, ζητώντας το εισιτήριο, το οποίο το είχε η κοπέλα, απλά έψαχνε να το βρει. Πήγαν αυτόφορο το συναγωνιστή μας με ψευδείς κατηγορίες, όπου τελικά θώθηκε παμψηφή. Το τονίζω αυτό, είναι πολύ σημαντική η δίκη για εμάς και η νίκη, γιατί ήρθε κόσμος αλληλέγγυων, οι οποίοι μας έδωσε ακόμα ένα έναυσμα, μια ελπίδα ότι και άλλοι έξω το προσπαθούν. Δεν είστε οι μόνοι σας, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
Φυσικά το κίνημα δεν πληρώνω, δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Στην οποιαδήποτε επίθεση του κράτους απέναντι στο λαό, απέναντι στο ίδιο το κίνημα δεν πληρώνω, όχι μόνο θα αμυνθούμε, αλλά όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, θα αντεπιτεθούμε. Αντεπίθεση τώρα λοιπόν. Το επόμενο βίντεο που θα δούμε είναι η κατάθεση μήνυσης από το κίνημα δεν πληρώνω ενάντια στους ελεγκτές των μέσων μαζικής μεταφορές. Αν είναι έτοιμο το βίντεο, να περάσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το κίνημα Δεν Πληρώνω στην Εισαγγελία, στην Ευελπίδων. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι μηνύουμε τον ελεγκτή εκείνον ο οποίος ξυλοκόπησε ένα συμπολίτη μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβαίνουν τέτοιες συμπεριφορές. Τέτοιες συμπεριφορές οδήγησαν στο φαινόμενο της δολοφονίας του Θανάση Καναούτη. Τέτοιες συμπεριφορές οδήγησαν στον ξυλοδαρμό του Παναγιώτη Μιχαηλίδη, του συναγωνιστή, ατόμου με ειδικές ανάγκες. Και αυτό πρέπει να λάβει τέλος μια για πάντα. Είχαμε την δικαίωση του Γιάννη του Γαμουλή, του συναγωνιστή, ήδη στα δικαστήρια, με το περιστατικό με τους ελεγκτές. Έχουμε πολλά, είναι και εθαλή κυνηγών, δεν πρέπει να υφίστανται. Ο καθένας συμπολίτης μας, ιδίως στην συγκυρία αυτή της κρίσης, πρέπει να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το κυνήγι των συμπολιτών μας από τους πρετοριανούς του κράτους και του συστήματος θα τελειώσει. Καταθέσαμε μία ακόμα μήνυση κατά ελεγκτών λεωφορείων, τη ουσία ΑΕ. Πρόκειται για ένα συμβάν το οποίο είχε γίνει μερικές μέρες πριν από το θάνατο του Θανάση Καναούτη. Δυστυχώς τα περιστατικά δεν έχουν σταματήσει. Συνεχίζονται και γίνονται καταγγελίες στο κίνημα Δεν Πληρώνω ότι συνεχίζονται οι απρεπείς συμπεριφορές και βίες εκ μέρους ελεγκτών. Οπότε και εμείς θα συνεχίσουμε αντίστοιχα την κατάθεση μηνύσεων για την επιβολή κάθε ποινικής κύρωσης. Νομίζουμε ότι η εισαγγελία πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και να πάρει τέλος, ούτως ώστε να μην έχουμε και άλλο θάνατο. Πολύ ωραία. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε μία μικρή αναδρομή στο τι εστί κίνημα δεν πληρώνω, πώς ξεκινήσαμε, από πού προήλθαμε, ποιοι είμαστε εμείς οι οποίοι απαρτίζουμε αυτό το κίνημα. Πριν από 4 χρόνια λοιπόν, με αφορμή τα διόδια, τα οποία ξεφυτρώναν σαν μανιτάρια κάθε 10-20 χιλιόμετρα στις εθνικές μας οδούς, οι κάτοικοι των Αφιδνών και του Καπανδρητίου ξεσηκώθηκαν, και όχι μόνο η τοπική κοινωνία, ξεσηκώθηκαν προκειμένου να πούνε ένα όχι στις μπάρες, όχι μόνο των διόδιων, αλλά και σε όλες τις μπάρες της ζωής μας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το κίνημα ενάντια στα διόδια. Καλούσαμε τον κόσμο να μην πληρώνει διόδια, οι ίδιοι δεν πληρώναμε διόδια. Το κίνημα λοιπόν αυτό απέκτησε μαζικότατες διαστάσεις. Σύμφωνα και με δημοσιεύματα του τύπου, 1 εκατομμύριο Έλληνες δεν πληρώνανε διόδια, έστω και από μία φορά στη ζωή τους, σε εθνικές μας οδούς. Αυτό το κίνημα λοιπόν, αφού είχε πάρει γιγαντιές διαστάσεις, δέχτηκε φυσικά την επίθεση και του κράτους και των μεγαλοεργολάβων, σε αγαστή συνεργασία φυσικά, και αποφασίσαμε ότι τέτοια αγωνιστικότητα, τέτοια διάθεση, τέτοια ορμή την οποία διέθεσε αυτό το κίνημα, δεν θα έπρεπε να την διαθέτουμε σε ένα μονοθεματικό αγώνα, δηλαδή μόνο τα διόδια. Τα μνημόνια ερχόντουσαν εκείνη την περίοδο, 2009-2010, ήταν τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Το είχαμε διακρίνει αυτό και επιλέξαμε λοιπόν να διευρύνουμε τον αγώνα μας, τη βεντάλια των δραστηριοτήτων μας, σε επανασυνδέσεις ρευμάτων, στα θέματα της υγείας, της παιδείας, των μεταφορών, των μετακινήσεων και φυσικά με ξεκάθαρο πολιτικό πλαίσιο να διεκδικήσουμε ακόμα και την ψήφο του ελληνικού λαού στις εκλογές και τις δύο που γίνανε το 2012. Είχαμε τη χαρά να πάρουμε περίπου 60.000 ψήφους, σχεδόν 1%, και από εκεί και ύστερα λοιπόν, ως επίσημο πολιτικό κόμμα, συνεχίζουμε τις δράσεις μας, επικοινωνούμε την πολιτική μας στον κόσμο, την εμβαθύνουμε όσο περισσότερο γίνεται. Όχι λοιπόν μόνο διόδια, αλλά και όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την κοινωνία, είτε αυτά ξεκινάνε από τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και επεκτείνονται και σε άλλες ομάδες, οι οποίες μέχρι και πρότινος θεωρούνταν λίγο πιο προνομιούχες. Αλλά βλέπουμε ότι το αστικό κράτος δεν σκοπεύει να αφήσει κανέναν όρθιο. Τους μόνους οποίους απλώνει το χέρι είναι οι φίλοι του, είναι οι εφοπλιστές, οι μεγαλοεργολάβοι, οι μεγαλοκαναλάρχες, το πολιτικό τους προσωπικό.
Λοιπόν, εδώ θα ήταν σκόπιμο να πούμε δύο λόγια, ο κάθε ένας από τα μέλη της νεολαίας που έχουμε σήμερα στο στούντιο μαζί μας, να μας πει δύο λόγια για το πώς γνώρισε το κίνημα Δεν Πληρώνω, για το πώς ήρθε σε επαφή, ποια ήταν τα πρώτα ερεθίσματα που δέχτηκε. Να ξεκινήσουμε με την Ιωάννα, η οποία είναι η νεότερη χρονικά στο κίνημά μας, είναι κοπέλα. Πώς ήρθες σε επαφή λοιπόν, Ιωάννα, πώς έφτασες στα αυτιά σου το κίνημα Δεν Πληρώνω? Η πρώτη μου επαφή με το κίνημα ήταν το 2009, το Μάρτιο, όπου τότε γυρνώντας από ένα τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, είχαμε αποκλειστεί με τα χιόνια πάνω προς τα διόδια της Αφίδνες. 2010 νομίζω. 2010, σωστά. Τότε είδαμε κάποιους ανθρώπους με κίτρινες σημαίες και τα γνωστά ψαράκια να ανοίγουν τις μπάρες να περάσει ο κόσμος. Και εννοείται ότι περνούσαμε τα αυτοκίνητα κορνάροντας και ενισχύοντας τα άτομα που ήταν εκεί. Με τον καιρό είδα διάφορα. Ανέτρεξα στο. Λέω τέτοιο γεγονός να μην το έχουν δείξει στο ίντερνετ, στο YouTube. Λέω αποκλείεται. Ούτε τηλεοράσεις. Ούτε τηλεοράσεις εννοείται πουθενά. Και μάλιστα προσπαθούσαν να το καταπνίξουν προς μεγάλη μου έκπληξη και αυτό ήταν που μου κίνησε ακόμα περισσότερο την περιέργεια να κάτσω να ψάξω να δω τι ακριβώς έχει συμβεί. Και ψάχνοντας στο ίντερνετ, βλέποντας το χαρακτηριστικό χρώμα της σημαίας, κατέληξα ότι είναι το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήρθα σε μετέπειτα πορεία, δηλαδή γύρω στο μετά από ένα χρόνο, σε επικοινωνία με κάποια, με την νεολαία του κινήματος Δεν Πληρώνω. Μου είπαν ότι είμαστε αυτοί, αυτές είναι οι δράσεις μας, τις οποίες θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε λίγο γι' αυτά. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, σαν πρωτοβουλία, σαν σκέψη, όλη αυτή η ελευθερία σκέψης. Και δεν ήταν δηλαδή ότι μου λέγανε, ξέρεις κάτι, όπως κάνουν διάφορες κομματικές παρατάξεις, έλα εδώ να με βουτήξουν από το χέρι ή να με πιέσουν για κάτι. Έλα, γνώρισέ μας, δες μας αν σ' αρέσει, αν σου κάνουν, αν μας κάνεις κι εσύ. Αν συμφωνείς με τις θέσεις μας. Και ανάλογα βλέπεις. Και πράγματι ξεκίνησα παρακολουθώντας κάποια σεμινάρια που έκανε, γιατί δεν τα διδασκόμαστε αυτά στα σχολεία. Δηλαδή αυτά που διδάχτηκα στο κίνημα δεν υπάρχουν μέσα σε βιβλία που έχω διδαχθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και ξεκινώντας κάποιες ιστορίες που έκανες αντίστοιχα εσύ με διάφορους άλλους συναγωνιστές. Και συμμετέχοντας σε δράση και βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου, ήταν αυτό που με έκανε να γίνω και μέλος και να έχω ενεργή συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι στο κίνημα Δεν Πληρώνω δεν ισχύουν τα γνωστά πατροπαράδοτα παλαιοκομματικά τρίκ. Δηλαδή αυτό που είπε η Ιωάννα, να ψαρεύουμε κόσμο και να τους αφήνουμε στη φορμόλη. Όλοι οι συναγωνιστές, ειδικά η νεολαία, η οποία απαρτίζει το 80% του κινήματος, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι δεν με ρωτήσανε ούτε από ποιον χώρο προέρχομαι, ούτε αν είχα κάτι αντίστοιχα στο παρελθόν. Με υπολόγισαν σαν νέο άτομο που απλά θέλω να μάθω τι μου γίνεται γύρω μου. Πολύ ωραία. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Αυτό εξαγγέλουμε άλλωστε. Το κίνημα Δεν Πληρώνω είναι ένα πολυσυλλεκτικό κίνημα, στο οποίο έρχονται άνθρωποι από κάθε πολιτική προέλευση, είτε αυτοί είναι απολυτικ νεολαίοι, οι οποίοι δεν είχαν ξανασχοληθεί ποτέ με τα κοινά στη ζωή τους, ή ήταν άνθρωποι οι οποίοι παλιότερα ψηφίζανε κάτι άλλο, είτε αυτό ήταν αριστερά, είτε ήταν κουκουέ, είτε ήταν κάποιοι οι οποίοι ψηφίζανε Πασόκ. Έτσι λοιπόν έχει χτιστεί ο κορμός του κινήματος Δεν Πληρώνω, από ανθρώπους οι οποίοι είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι πολιτικά, πλήρως συνειδητοποιημένοι στο τι περιμένουν από εδώ και πέρα, δεν τρέφουμε την παραμικρή αυταπάτη για το τι μας έρχεται. Φυσικά να πούμε ότι στο κίνημά μας, για ακόμα μια φορά, θα το πούμε και θα το τονίσουμε, δεν χωράνε ούτε φασίστες ούτε ρατσιστές. Το κίνημα Δεν Πληρώνω είναι ένα κίνημα ελευθερίας, το οποίο θέλει μια καλύτερη κοινωνία, με κέντρο τον άνθρωπο, χωρίς εκμετάλλευση, το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λένε τα καπιταλιστικά και φασιστικά καθεστώτα. Αλέξανδρε, θα μας πεις και εσύ δύο λόγια. Πώς γνώρισες το κίνημα, πώς ήρθες σε επαφή με το κίνημα Δεν Πληρώνω και σήμερα που βρίσκεσαι. Βεβαίως. Γνώρισα το κίνημα Δεν Πληρώνω μέσω του διαδικτύου. Είμαι blogger, ψάχνω τα blog, τα social media κτλ. Και από εκεί πέρα είδα κάποια βίντεο στο YouTube σχετικά με τα διόδια. Ως τότε δεν άνοικα σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ήμουν πολιτικ, τελείως. Βλέπω το κίνημα και την δράση του απέναντι στα διόδια και κάποια στιγμή αποφασίζω να στείλω ένα email να ενημερωθώ περαιτέρω σχετικά με τα διόδια.
Το email μου απαντήθηκε άμεσα, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε 2 ώρες από όταν το είχα στείλει. Και την ακριβώς επόμενη μέρα αποφάσισα να κάνω και ένα ταξίδι, στο οποίο θα πέρναγα και 4 σταθμούς 2-2. Και αυτό το ταξίδι ήταν η πρώτη φορά που δεν πλήρωσα τα διόδια. Τα διόδια ανέκαθεν τα θεωρούσα παράνομα, ανέκαθεν δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχουν και ανέκαθεν πίστευα ότι απλά μας παίρνουν τα λεφτά για να μας τα παίρνουν και για κανέναν άλλο λόγο. Από εκεί και πέρα, από εκείνη την ημέρα, το κίνημα το παρακολουθούσα καθημερινά μέσω της σελίδας kinemadenpliroano.gr και αποφάσισα κάποια στιγμή στους αγανακτισμένους, αν δεν κάνω λάθος το 2010, να πάω στο Σύνταγμα, όπου είχε και ένα περίπτερο το κίνημα «Δεν πληρώνω», όπου συνάντησα μέλη της νεολαίας. Συνομίλησα μαζί τους αρκετή ώρα για το θέμα των διοδίων, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Το κίνημα «Δεν πληρώνω» τότε ήταν στην πλήρη ανάπτυξή του. Είχαν ξεκινήσει και δράσεις στο μετρό, στο λεωφορείο και γενικά αρκετές κοινωνικές δράσεις. Μίλησα λοιπόν σχετικά με όλα αυτά. Αποφάσισα ότι το κίνημα «Δεν πληρώνω» με ενδιαφέρει. Και έτσι άρχισα σταδιακά να εντάσσομαι στο κίνημα «Δεν πληρώνω». Αρχικά πηγαίνοντας στη συνέλευση, η οποία είναι κάθε Τρίτη σε 7.30 ώρα, και υπόνονται αρκετά θέματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα οποία θέματα δεν ανακυκλώνονται από Τρίτη σε Τρίτη. Έβλεπα ότι η θεματολογία μεγαλώνει και ότι το κίνημα «Δεν πληρώνω» παλεύει για τα κοινωνικά αγαθά. Έτσι αποφάσισα να συμμετέχω ενεργά στο κίνημα. Το κίνημα, όπως είπε πολύ σωστά και η Ιωάννα, έχει πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλές δομές. Δεν με πίεσε κανένας να μου πει πού ήσουν, από πού ήσουν, τι έκανες πριν, τι δεν έκανες. Διδάχτηκα πάρα πολλά πράγματα και έτσι αποφάσισα να συμμετέχω στο δίκαιο αγώνα του κίνηματος «Δεν πληρώνω». Χαρακτηριστικό είναι, Αλέξανδρε, ότι τα μέλη μας, είτε τα νέα είτε τα παλιότερα, όχι μόνο διδάσκονται από τους παλιότερους συναγωνιστές, αλλά και διδάσκουν. Αυτό είναι το νόημα του κίνηματος «Δεν πληρώνω». Αυτό είναι το νόημα της μεγάλης προσέλευσης νεολαίας. Οι νεότεροι, με φρέσκα μυαλά, με φρέσκες ιδέες, με καινούργιες εμπειρίες, προσθέτουν στη σοφία και τη γνώση των παλιότερων, με αποτέλεσμα να ζυμώνονται, να συναποφασίζονται ιδέες, δράσεις, ιδεολογίες. Φυσικά με ένα μπούσουλα, με κάποιες αρχές οι οποίες είναι πάντα εκεί. Αλλά έχουμε τη χαρά και την τιμή νέα παιδιά να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις ιδεολογίες, τη ζύμωση ιδεών. Και χαρακτηριστικό είναι το σημερινό πάνελ της εκπομπής μας, όπου έχουμε 3 νέους, 3 μέλη της νεολαίας. Είναι τιμή μας και χαρά μας αυτό. Αν είναι έτοιμο το επόμενο βίντεο, το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζει το κίνημα «Δεν πληρώνω», ποιες είναι οι θέσεις μας, ποιοι είμαστε, γιατί αγωνιζόμαστε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Σε σοντε φασίστ. Σε σοντε κομ. Και κάποιοι τρίτοι με την αντικοινωνική αντίληψη των τζαμπαζίδων. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, διότι για κάθε δράση υπάρχει μία αντίδραση. Κάνουμε αμέτρητες καταλήψεις διοδίων και ενημερώνουμε τον κόσμο πώς και γιατί δικαιούται να μην πληρώνει το χαράτσι που του επιβάλλουν. Έχουμε καταφέρει να μην έχουμε διπλασιαστεί τα διόδια σε συχνότητα και σε κόστος, όπως προέβλεπαν οι συμβάσεις παραχώρησης προς τις ιδιωτικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους εθνικούς μας δρόμους. Κουκουλώσαμε τα κυρωτικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς εκατοντάδες φορές, δείχνοντας στον κόσμο τον δρόμο της ανυπακοής. Δείξαμε στον κόσμο γιατί και πώς να διεκδικεί το δικαίωμα στο δημόσιο αγαθό των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δημιουργήσαμε ένα μαζικό κύμα αντίδρασης κατά του χαρατσιού της ΔΕΗ. Μέσα από λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές σε όλη την Ελλάδα, ενημερώσαμε τον κόσμο για την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Πολιορκήσαμε γραφεία και καταστήματα της ΔΕΗ, γραφεία εργολάβων ιδιωτών που κόβουν το ρεύμα, εφορίες και δημαρχία σε όλη την Ελλάδα. Συμβάλαμε καθοριστικά στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο να μην γίνεται διακοπή εάν δεν πληρωθεί το χαράτσι και συνεχίζουμε για την πλήρη κατάργησή του. Ήμασταν δίπλα σε αυτούς που έκοψαν το ρεύμα, επανασυνδέοντάς το και δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως ένας ακόμα άδικος νόμος καταργείται στην πράξη, όπως και την αλληλεγγύη στην πράξη. Ενισχύσαμε τους αγώνες των εργαζόμενων σε όλη την Ελλάδα με αποκορύφωμα το μεγάλο αγώνα των απεργών Χαλιβουργών,
και τον αγώνα των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, των εργαζόμενων της ΕΦΕΛ, των επαγγελματιών αυτοκινητιστών και των εργαζόμενων στο νοσοκομείο των Πατησίων. Και δεν είναι μόνο αυτά. Κερατέα, αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα, ΔΕΘ, μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Ήμασταν και θα είμαστε πάντα εκεί, δίνοντας το παρόν σε κάθε σημαντικό ραντεβού. Καταφέραμε στα νοσοκομεία να αντιδρά ο κόσμος για το 5 ευρώ χαράτσι που το επιβάλλουν στα ταμεία, αφού τα καταλάβαμε επανειλημμένα εξηγώντας γιατί δικαιούνται δημόσια δωρεάν υγεία. Ο Αιγιαλός δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Το δείξαμε αυτό ελευθερώνοντας τις παραλίες από το εισιτήριο εισόδου. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι βρίσκουμε καθημερινά τρόπους να μην πληρώνουμε και έτσι να μην τρέφουμε το τέρας στην πράξη. Και αυτό όχι γιατί είμαστε τζαμπατζίδες όπως μας χαρακτηρίζουν διάφορα πολιτικά περιτώματα, αλλά γιατί αρνούμαστε να πληρώσουμε την κρίση τους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως όλα αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει μέσω της υψηλής φορολογίας και μας ανήκουν. Διεκδικούμε και μαχόμαστε για όλα τα κοινωνικά αγαθά. Θεωρούμε το χρέος επαχθές και απεχθές, γιατί σε αντίθεση με τα πολιτικά ανθρίκελα που μας λιδωρούν, ούτε τα φάγαμε μαζί, αλλά ούτε και τα βγάλαμε μαζί. Τα δε μέτρα που έχουν ληφθεί, πέρα από τον αντισυνταγματικό χαρακτήρα που πρώτα απ' όλα καταρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη ζωή και θεωρούνται ως άκρως επικίνδυνα και ως θεσμοθετημένες εγκληματικές ενέργειες. Τα έσοδα από τα χαράτσια που πνίγουν την κοινωνία δεν προορίζονται για καμία κοινωνική παροχή, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας κλπ., δημόσια υποδομή ή κοινή ωφέλεια, αλλά καταλήγουν στις τσέπες των τραπεζιτών και δανειστών μας. Γι' αυτό και το κίνημα Δεν Πληρώνω αγωνίζεται για την ολοκληρωτική διαγραφή του χρέους, τη διαγραφή των χρεών των συμπολιτών μας στις τράπεζες, την εθνικοποίηση των τραπεζών κάτω από τον έλεγχο του λαού, ούτε ένα ευρώ αποζημίωση στους τραπεζίτες, ομπρέλα προστασίας εργασιακών δικαιωμάτων, αξιοπρεπή σύνταξη και θεσμοθέτηση της προστασίας, την κατάργηση ΦΠΑ σε βασικά είδη, δίκαιο φορολογικό σύστημα με ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, πάταξη καρτέλ, εσχροκέρδειας και ακρίβειας, κοινωνικά επιδόματα, ανεργίας, ανέα κλπ. Που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση όλων των διοδίων της χώρας, ελεύθερη δρόμη για όλους, δημόσια και απολύτως δωρεάν υψηλού επίπεδου περίθαλψη για όλους χωρίς γεννόσημα και φακελάκι, κατάργηση όλων των χαρατσιών που επέβαλε η χούντα των τραπεζιτών στους πολίτες, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση για τους ανέργους, τις φτωχές και τις πολύτεκνες οικογένειες, δωρεάν μετακινήσεις, ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους, κατάργηση τελών κυκλοφορίας και ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κανένας άνθρωπος χωρίς στέγη και τροφή, δημιουργία ξενώνων και λαϊκών συζητίων για όλους τους αστέγους, φτωχούς συμπολίτες μας και όσους έχουν ανάγκη, υψηλού επίπεδου, δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους, ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση κάθε βαθμίδας για όλο το λαό, δικαιοσύνη που να ικανοποιεί το περιδικαίου αίσθημα και να μην εξυπηρετεί συμφέροντα. Δύναμή μας το δίκαιο, όπλο μας η αλληλεγγύη και το έχουμε δείξει στην πράξη. Στήριξε το δίκαιο αγώνα μας, δώσε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε να μαχόμαστε. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο, διαχρονικό, αντιπροσωπεύει ακριβώς τι εστί κίνημα Δεν Πληρώνω. Λοιπόν, έχουμε τρεις νέους σταθμούς διοδίων. Όχι κάπου μακριά, όχι στην επαρχία, αλλά μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις γειτονιές μας, στην Κηφισιά, στη Βαρυμπόπη και στον Άγιο Στέφανο. Σύμφωνα με τις συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες ισχύουν από το 2007, η νέα οδός έχει δικαίωμα να τοποθετήσει σε κάθε έξοδο, κάθε έξοδο εθνικής οδού, και κάθε είσοδο αντίστοιχα, όσους σταθμούς διοδίων θέλει, με ό,τι αντίτιμο αυτή επιθυμεί. Έτσι λοιπόν, μετά από συνάντηση με τον Δήμαρχο Κηφισιάς Χιωτάκη, πριν από λίγες ημέρες, 5 ή 10, έγινε αυτή η συνάντηση προκειμένου να τεθούν οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους θα μπουν τα διόδια μπροστά κυριολεκτικά στην πόρτα του σπιτιού μας. Έτσι λοιπόν, τρεις νέοι σταθμοί, οι οποίοι είναι υποκατασκευή. Το κίνημα Δεν Πληρώνω ξεκάθαρα όχι μόνο παλεύει για να διώξει πανελλαδικά όλα τα διόδια, να διεκδικήσει δωρεάν και ασφαλείς μετακινήσεις για όλο το λαό και όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους μετανάστες. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Το κίνημα Δεν Πληρώνω είναι ένα ξεκάθαρα αντιρατσιστικό κίνημα. Προάγουμε την ισότητα και όχι μόνο να καταργήσει τους υπάρχοντες σταθμούς διοδίων, αλλά και να αποτρέψει τη δημιουργία νέων σταθμών. Έτσι λοιπόν, κάναμε μία παρέμβαση στη Λαϊκή της Κηφισιάς, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο, ο οποίος είχε πάει για τα ψώνια του, για τα επερχόμενα διόδια, καθώς και στον Κόμβο, στην Βαρυμπόπη, στο Φανάρι, όπου διερχόμενοι οδηγοί ή άμεσα ενδιαφερόμενοι, εντός εισαγωγικών,
Πέρναγανε από εκεί, τους μοιράσαμε τις προκηρύξεις μας, το ενημερωτικό μας υλικό και για μια ημερίδα, για την οποία θα μας πούνε οι συναγωνιστές δύο λόγια μετά. Επίσης, να πούμε ότι θα μπουν διόδια και στο σχηματάρι και στη Χαλκίδα, παρότι τα έργα στην Ιωνία Οδό έχουν σταματήσει από το 2011. Αυτό που είπες δηλαδή, Αλέξανδρε, ότι εισπράττουν χωρίς να παρέχουν υπηρεσία. Δεν δημιουργούν καινούριους δρόμους, δεν συντηρούν τους παλιούς, απλά εισπράττουν λεφτά από τον κόσμο, εν είδη απλά προκρούστη. Γιατί έτσι. Γιατί έτσι, ακριβώς. Ακριβώς γιατί έτσι. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε πάει στη Λαϊκή Αγορά Κηφισιάς, τους ενημερώσαμε για τις μπάρες των διοδίων, οι οποίες θα μπουν έξω από την πόρτα τους πραγματικά και στον κόμβο της Βαρυμπόβης. Μοιράσαμε εφημερίδες. Πολλές εφημερίδες ερχόταν ο ίδιος ο κόσμος και τις έπαιρνε από μόνος του. Ήταν κόσμος που ανέβαινε, κόσμος που κατέβαινε. Πραγματικά, έβλεπες ότι εμείς δίναμε δεξιά, ερχόντουσαν άλλοι από αριστερά, τις παίρνανε τις εφημερίδες. Πήγαμε μετά στον κόμβο της Βαρυμπόβης εκεί πέρα, όπου πραγματικά όλα τα αυτοκίνητα ήταν πάρα πολύ δεκτικά. Όλα τα αυτοκίνητα θέλανε να πάρουν την εφημερίδα του κινήματος Δεν Πληρώνω και την προκήρυξη για τα νέα διόδια που έρχονται. Ειδικά οι επαγγελματίες οδικοί που χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο για να αποφύγουν τα άλλα διόδια, τους ενδιέφερε το θέμα. Πάνω στο θέμα των διοδίων, αυτό το Σάββατο στις 6 ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια έχουμε μία συνέλευση, συγκέντρωση, εκδήλωση, παύλα, με την οποία θα ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να οργανωθεί ο κόσμος, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε και τα νέα διόδια, αλλά και τα νέα μνημόνια που έρχονται. Ο κόσμος, ιστορικά αν το δούμε, όταν συσπυρώθηκε και πάλεψε, ακόμα και στην Εθνική Αντίσταση, με αποκορύφωμα την Εθνική Αντίσταση, κατάφερε και ανέτρεψε πάρα μα πάρα πολλά. Συγκεκριμένα, θέλω να φέρω ένα συγκεκριμένο στοιχείο της Εθνικής Αντίστασης, όπου ο κόσμος τότε έτρωγε σφαίρες, δεν ήταν όπως τώρα, τότε έτρωγε σφαίρες και πέθαινε. Είχε καταφέρει να μπει μέσα στο Υπουργείο, να κάψει τις επιστρατεύσεις, είχε καταφέρει πάρα πολλά. Αρκεί να οργανωθεί και να παλέψει, και όχι να είναι στον καναπέ του ή στην καφετέρια και να πίνει καφέ. Έτσι λοιπόν, με αυτό ακριβώς το πρόταγμα, Αλέξανδρε, πάρα πολύ ωραία, η ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση, η μερίδα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τίτλο «Ελεύθερη δρόμη», είναι στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η διεύθυνση είναι Λεωφόρο Δεκελίας 152 και Αταλίας, στις 6 ώρα, όπως πολύ σωστά είπες. Οι ομιλητές, οι οποίοι θα είναι παρόντες, θα είναι ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το κίνημα «Δεν Πληρώνω», ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος από το «Ανταρσία», ο Δημήτρης Κυπριώτης από την πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ, ο Παναγιώτης Μαδιάς, πραγματογνώμων τροχαίων ατυχημάτων, πώς δεν θα μπορούσαν να σχετίζονται τα ατυχήματα με τους δρόμους μας, ο Βασίλης Παπανικολάου, η Βαρβάρα Βολτέα, ο Αλέξανδρος Λάμαρης, οι τρεις δικηγόροι οι οποίοι αποτελούν την νομική ομάδα του κινήματος «Δεν Πληρώνω», θα καταθέσουν τις νομικές τους απόψεις και γνώσεις επί των θεμάτων αυτών, ο Θεοδόσης Τεμζελίδης, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ της ΛΕΜΟΤ και ΜΟΤΟΕ, των μοτοσυκλετιστικών ομοσπονδιών στην Ελλάδα, ο Αποστόλης Αυλακιώτης, αυτοκινητιστής και πρόεδρος του Εμποροβιοτεχνικού Συλλόγου Μόλου Φθιώτιδας και συναγωνιστής μας του κινήματος «Δεν Πληρώνω», και ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος από το κίνημα «Δεν Πληρώνω», μέλος του Δουσού των Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων. Συντονιστές θα είναι η Ευτυχία Παπαλουκά από το κίνημα «Δεν Πληρώνω», ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και ο υποφαινόμενος Κωνσταντίνος Δημητριάδης, οργανωτικός γραμματέας νεολαίας. Ιωάννα, αν θες να μας πεις και εσύ δύο λόγια για τη συνάντηση αυτή, τι περίπου θα πούμε εκεί, πώς σχετίζεται με τους δρόμους μας, τι διεκδικούμε ως κίνημα «Δεν Πληρώνω» για τις ελεύθερες και δωρεάν μετακινήσεις στο εθνικό μας δίκτυο. Θα αναπτυχθούν πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την ασφάλεια των πολιτών. Ο κύριος Μαδιάς θα μιλήσει κυρίως από τεχνικής άποψης κυρίως για τις μπάρες, πώς πρέπει να είναι και όχι έτσι όπως είναι, ώστε με το που πέφτουμε πάνω να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να χάσουμε και εμείς οι ίδιοι τη ζωή μας.
Επίσης, έχουμε πλούσιο υλικό από τροχαία που έχουν γίνει στην περιοχή των Αφιδνών λόγω των παράδρομων, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στις συλλογικές συμβάσεις σχετικά με τους δρόμους. Δηλαδή, δεν μας δίνουν επιλογές. Δηλαδή, σαν και καλά, πρέπει να περάσουμε από τα διόδια. Δεν μας έχουν ένα ασφαλή παράδρομο για να είναι δικό μας το δικαίωμα της επιλογής. Ή θα πληρώσεις διόδια ή θα πεθάνεις στον παράδρομο. Κυριολεκτούμε. Έχουμε δεκάδες νεκρούς σε μηνιαία βάση. Δυστυχώς, κάποιοι από εμάς είναι κάτοικοι των περιοχών αυτών, οι οποίοι αναγκαστικά χρησιμοποιούν τους παραδρόμους σε καθημερινή βάση. Και έχουμε κάνει και μια σχετική δράση, Ιωάννα, ήσουν εκεί, στον παράδρομο Αφιδνών, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο για τους θανάτους των συμπολιτών μας, αλλά και τα δικαιώματα που έχουμε και για τις διεκδικήσεις τις οποίες προτάσουμε από εδώ και πέρα. Πες μας, αν θες, δύο λόγια για εκείνη τη δράση. Δυστυχώς χάθηκαν δύο ζωές. Δύο νέοι άνθρωποι, από ό,τι μάθαμε, ήταν οικογενειάρχης ο ένας. Είχε διπλώσει μια ανταλίκα σε δρόμο ο οποίος δεν πληρούσε τις προδιαγραφές και δεν ήταν φτιαγμένος. Ήταν βαρύ το κλίμα της περιοχής, γιατί και οι κάτοικοι κατέβηκαν επίσης να βοηθήσουν και βοήθησαν και αυτοί στο μοίρασμα των προκηρύξεων που είχαμε βγάλει σχετικά με το συμβάν που είχε γίνει. Είμαστε αντιμένοι όλοι στα μαύρα, γιατί πενθούσαμε τους συμπολίτες μας. Δεν είναι ωραίο να χάνεις δύο συνανθρώπους σου από την αμέλεια κάποιου άλλου, ο οποίος έχει κέρδη. Και εδώ θα πω και το σύνθημά μας. Εμείς μιλάμε, αυτοί μάλλον μιλάνε για κέρδη και ζημιές και εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Πολύ σωστά, Ιωάννα. Εδώ πρέπει να πούμε και τι εννοούμε, ότι η ασφάλεια του παραδρόμου έχει να κάνει με τα κέρδη του μεγαλοεργολάβου, του παραχωρησιούχου, δηλαδή της νέας οδού. Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, την οποία το ελληνικό κράτος και οι μεγαλοεργολάβοι συνυπογράψανε, φέρεται ότι πρέπει να είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και τη συντήρηση ασφαλούς οδικού παράπλευρου δικτύου. Δηλαδή, οι παράδρομοι είναι υπό την εποπτεία και υπό την συντήρηση των μεγαλοεργολάβων που νέμονται τους εθνικούς μας δρόμους. Και εδώ πρέπει να πούμε δύο λόγια σχετικά με το πώς πρέπει να είναι ένας παράδρομος. Βλέπουμε παράδειγμα στον παράδρομο των Αφιδνών ότι έχουμε έναν παράδρομο από τη μία πλευρά, από το ρεύμα προς Λαμία, ο οποίος έχει δύο ρεύματα. Αλέξανδρε, θα μας πεις και εσύ δύο λόγια γι' αυτό. Ενώ κανονικά στη σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται ότι το ένα ρεύμα του παραδρόμου θα πρέπει να είναι δεξιά, στο ένα ρεύμα, το άλλο θα είναι αριστερά. Με λίγα λόγια, δεν πρέπει να έχεις αυτοκίνητο να έρχεται με τοπικά απέναντί σου χωρίς να διαχωρίζεται από στιθέο. Εσύ έχεις κάνει πάρα πολλές φορές συγκεκριμένες διαδρομές. Πες μας την εμπειρία σου, πες μας για την κατάσταση του οδοστρώματος. Έχουν τοποθετηθεί επιστήμονες επί του θέματος, αλλά καλό θα ήταν και από τους παρευρισκόμενους να ακούσουμε μια ζωντανή άποψη. Λοιπόν, ο παράδρομος των Αφιδνών βρίσκεται παραπλεύρως και δεξιά της Εθνικής Οδού, όπως πηγαίνουμε για Θεσσαλονίκη. Είναι ένας δρόμος που είναι δύο λωρίδες, η μία είναι της ανόδου, η άλλη είναι της καθόδου. Είναι χωρίς κάποιο προστατευτικό στη μέση. Κάποια στιγμή, επειδή τον έχω πάει και τον παράδρομο, τον έχω οδηγήσει, οδηγώντας με περίπου 20 χιλιόμετρα την ώρα, βραδινή ώρα, εγώ συγκεκριμένα, αν δεν είχα κάποιο άλλο όχημα μπροστά μου, μπορεί να είχα και τρακάρει, γιατί σε ένα σημείο γίνεται πολύ επικίνδυνο ο στροφικός δρόμος και ξανακαταλήγει μέσω δεύτερης στροφής στην Εθνική Οδό. Για μένα, όπως για μένα, για τους πολλούς, θα έπρεπε ο ασφαλής παράδρομος να είναι δεξιά ένας, αριστερά ο άλλος, άνοδος ο ένας, κάθοδος ο άλλος, με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, σωστό οδόστρωμα και όχι αυτές τις επικίνδυνες στροφές που έχει τώρα, χωρίς καν να έχει μια πινακίδα να σε προειδοποιεί. Πάρα πολύ σωστά. Είναι ένας δρόμος που έχουν χαθεί ζωές, ένας δρόμος που θα πρέπει να μεριμνήσει η ίδια η εταιρεία που δεν πρόκειται να το κάνει και δεν έχουμε τις αυταπάτες ότι θα το κάνει για να φτιαχτεί και να υπάρχει ένας ασφαλής παράδρομος. Και όχι να μας λένε πηγαίνετε το παράδρομο όπως μας το έχει πει και το κράτος και οι εισαγγελικές αρχές με αυτόν τον παράδρομο ο οποίος είναι καθόλου επικίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. Πάρα πολύ σωστά. Ας μην ξεχνάμε τον αρχικό μας στόχο, ο οποίος είναι οι εθνικές οδοί, οι οποίοι κατασκευάστηκαν και συντηρήθηκαν από τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας και εμάς τους ίδιους. Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός από τα διόδια πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, πανάκριβα, πληρώνουμε μέσα από τη φορολογία στα καύσιμα, υπέρ ΤΕΟ, μέσα από τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων μας, υπέρ ΤΕΟ, όπου το ΤΕΟ είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, ένας οργανισμός ο οποίος έχει αναλάβει την κατασκευή και συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου, ο οποίος υπάρχει παράλληλα με τις εταιρείες παραχώρησης
οι οποίες έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση των εθνικών μας δρόμων. Και να μην ξεχνάμε ότι οι παράδρομοι δεν χρησιμοποιούνται για να πας από Αθήνα Λαμία, από Αθήνα Λάρισα κτλ. Χρησιμεύουν για τις εσωτερικές μετακινήσεις των τοπικών κοινωνιών. Προκειμένου να μην βγαίνει ο αγρότης, προκειμένου να μην βγαίνει ο πατέρας με το παιδί που του πηγαίνει σχολείο, εθνική, για λίγα χιλιόμετρα. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Μόνο χρήση των παραδρόμων, ακόμα και από τους επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν διεθνή ταξίδια, επαγγελματίες αυτοκινητιστές, να χρησιμοποιούν τον παράδρομο και η εθνική και τα διόδια να είναι άδεια, γιατί πάρα πολύ απλά ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Παρ' όλα αυτά, το κίνημα κατά των διοδίων δεν έχει σταματήσει. Ξαναθυμίζουμε την εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφεια με τίτλο «Ελεύθερη δρόμη» το Σάββατο, στο κέντρο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού και Διασποράς, στη Νέα Φιλαδέλφεια, Λεωφόρος Δοκελίας 152, στις 6 το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί. Σας καλούμε και εσάς να παρευρεθείτε. Αν είμαστε έτοιμοι να δούμε και το επόμενο βίντεο σχετικά με την ενημέρωση των συμπολιτών μας στη λαϊκή αγορά της Κηφισιάς. Αν δεν αντιδράσουμε, θα βάλουμε δύο δέκα έξω από τα σπίτια μας, παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Θα περνάω έτσι και λέω τη δυνομία. Έτσι πρέπει, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Γράψτε με, όπως σας γράφω εγώ, γράψτε με. Πρέπει να κάνουμε, αρκετά. Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσουμε για ακόμα μία φορά τους τρόπους επικοινωνίας που μπορείτε να έρθετε με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Η Ιωάννα, αν θέλει να μας ενημερώσει γι' αυτό. Βεβαίως. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι www.kinemadenpliron.gr. Μπορείτε να στείλετε τα mail σας στο επιτροπές2010@gmail.com. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο group του «Δεν πληρώνω». Επίσης, υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, το οποίο είναι 211-019-2839. Και επίσης, κάθε Τρίτη, όπου έχουμε ανοιχτή συνέλευση, στις 7.30 ώρα, στα γραφεία μας, όπου είναι Καφτατζόγλου 35, στα Πατήσια. Είναι πλησίον του ΙΣΑΠ Αγίου Ελευθερίου, οπότε έχετε εύκολη και άνετη πρόσβαση εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ας αλλάξουμε θέμα, λοιπόν. Το κίνημα «Δεν πληρώνω», εκτός από τη δράση του στα διόδια,
εκτός από τις τόσες δράσεις στα θέματα τα οποία αφορούν όλους μας στην καθημερινότητά μας και μαστίζουν τεράστια μερίδα της κοινωνίας, έχει άπειρες επανασυνδέσεις ερευμάτων σε νοικοκυριά, άπορα, ανασφάλιστα, που δεν έχουν με λίγα λόγια τις ευκαιρίες που θα θέλαμε να είχαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ανάλγητο κράτος και η ΔΕΗ τους κόβει και το ρεύμα, προκειμένου να μην έχουν τα στοιχειώδη, να μην έχουν ψυγείο να συντηρήσουν τα τρόφιμά τους, να μην έχουν φως να διαβάσουν τα μικρά παιδιά, αλλά ούτε καν να μαγειρέψουν φαγητό για τα προς το ζήν. Έτσι λοιπόν το κίνημα Δεν Πληρώνω και η ομάδα Επανασύνδεση Ρευμάτων, εδώ και 2 περίπου χρόνια, σε καθημερινή σχεδόν βάση, συνδέουμε εκατοντάδες ρεύματα σε άπορους συνανθρώπους μας. Μπορούμε να πούμε ότι το κίνημα Δεν Πληρώνω ήταν πρωτοπόρο σε αυτή τη δράση, την επανασύνδεση ρεύματος, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τον πρώτο άνθρωπο, τουλάχιστον τον πρώτο γνωστό στο πανελλήνιο άνθρωπο, ο οποίος έδωσε το παράδειγμά του και παραδειγματίστηκε για αυτόν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Είναι ο Νίκος Ασλάνογλου, ένας κάτοικος Βέρειας, ένας τίμιος αγωνιστής, ένας λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος με τις γνώσεις ηλεκτρολογίας που είχε, επανασυνέδε ρεύματα σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, σε νοικοκυριά στα οποία η ΔΕΗ τα είχε κόψει. Φυσικά με τον Νίκο τον Ασλάνογλου είμαστε σε επαφή, είναι φίλος του κινήματος, έχουμε δεσμούς αλληλεγγύης αλλά και φιλικούς μαζί του. Και τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει δουλειά, είναι άνεργος και τρέχει χωρίς να έχει βενζίνη, χωρίς να έχει έσοδα να συνδέσει τα ρεύματα συμπολιτών του, να τον διώξει το κράτος φυσικά. Οι δεσμοί αλληλεγγύης είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει το κράτος. Η αυτοργάνωση του λαού από το κάτω δεν αρέσει το κράτος. Έτσι λοιπόν, ο Νίκος Ασλάνογλου διώκεται. Αύριο το πρωί δικάζεται στο δικαστήριο της Βέρειας από το κράτος με την κατηγορία ότι συνέδεσε ρεύμα σε οικογένεια από ανθρώπους άνεργους και ανασφάλιστους. Το κίνημα Δεν Πληρώνω θα είναι αύριο στο δικαστήριο. Ήδη το κλιμάκιο του κινήματος Δεν Πληρώνω είναι παρόν στη Βέρεια. Μια ομάδα συναγωνιστών έχει ανέβει. Ένας από αυτούς ο οποίος θα είναι και μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη αύριο υπέρ του Νίκου του Ασλάνογλου είναι ο Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του κινήματος Δεν Πληρώνω. Η αλληλεγγύη στην πράξη λοιπόν, είμαστε εκεί δίπλα στον Νίκο τον Ασλάνογλου, ο οποίος έδωσε πρώτο στα φώτα του το παράδειγμά του, παράδειγμα αλληλεγγύης, παράδειγμα ανθρωπιάς. Αν θέλεις να μας πεις, Ιωάννα, δύο λόγια σχετικά με τις επανασυνδέσεις που κάνει το κίνημα Δεν Πληρώνω, σχετικά με την επερχόμενη δίκη του Νίκου Ασλάνογλου και τι μαθήματα έχουμε βγάλει από τις δικές μας δίκες, πώς περιμένουμε ότι θα τον αντιμετωπίσει το κράτος, τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος προτάσει τα στήθια του σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται απέναντι σε όλη την κοινωνία. Μιλάμε για ένα απρόσωπο κράτος. Το κράτος πλέον δεν έχει πρόσωπο. Γιατί καλούμαστε καθημερινά να συνδέσουμε ρεύμα όχι μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το πληρώσουν και έτσι το κόβουν, αλλά και ανθρώπους που είναι ζωτικής σημασίας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρκίνο, άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται την σουλήνη για να ζήσουν γιατί έχουν διαβήτη, άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται οξυγόνο. Και σαφώς, όπως προείπες και εσύ, πολλά παιδάκια, οικογένειες, άνθρωποι οικογενειάρχες που από τη μια στιγμή στην άλλη, εξαιτίας της μνημονιακής κυβέρνησης και αυτού του αντισυνταγματικού μέτρου, όπως θεωρείται το χαράτσι, έχουν προβεί σε αυτήν την πρόσφατη και πρόσχερη λύση. Εννοείται ότι σε ένα πρόσωπο κράτος δεν περιμένουμε και την καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτό που ελπίζουμε είναι οι αλληλέγγυοι που έρχονται και μας δίνουν δυναμικά το παρόν τους και είναι αυτοί που φέρνουν την πραγματική ανατροπή και κάνουν την αντεπίθεση. Όλοι μαζί μπορούμε. Θα το λέμε αυτό κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Γιατί όντως, πραγματικά, όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε την ανατροπή. Πολύ ωραία. Αν είμαστε έτοιμοι, να περάσουμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είναι βίντεο επανασύνδεσης από το κίνημα Δεν Πληρώνω, σε μια οικογένεια η οποία ζει σε άθλιες συνθήκες, όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο. Το φάρμακο, να λοιπόν να κάνω, θα πρέπει να πάρω τα πράγματα για να
Και έβαλα το δεκαλώδιο, και έβαλα το καλώδιο μέσα και σήκωσα το δέντρο, το διακόπτη. Άρα. Υπάρχει όμως να μην είναι τέτοιο και να είναι με αυτά. Μπορεί να το πάρει αυτό και να βάλει... Να σου δει μέσα από το μετρητή. Ωραία. Αυτή είναι η διαδικασία. Ωραία, να το πάμε σε αυτό, έγινε σύνδεση. Ήρθε το ρεύμα, εντάξει. Το παλικάρι, συγχαρητήρια σου λέει. Όχι, όχι. Όλοι μαζί, όλοι. Κυρία Καταρίνα, ελάτε λίγο. Πείτε μου πρώτα απ' όλα πώς θα σας το κόψανε το ρεύμα. Σήμερα το πρωί, μεταξύ 8 με 9.30. Ναι, μάλιστα. Δεν πήρα χαμπάρι, σηκώθηκα το πρωί, εδώ δεν είχε ρεύμα. Πρωί που έχουμε δώσει, δεν είχε ρεύμα. Χωρίς συνειδητοποίηση, ποιος τους άνοιξε δεν ξέρω, πώς μπήκανε μέσα δεν ξέρω, έτσι. Σαν τους κλέφτες μπήκαν μέσα σαν δηλαδή. Σαν τους κλέφτες μπήκαν, σαν τους κλέφτες. Και κόβουν το ρεύμα, έτσι, το οποίο είναι βασικό αγαθό για την επιβίωσή μας. Εσείς ουσιαστικά τώρα δεν θα κάνετε τίποτα, ούτε ψυγή, ούτε ρεύμα, ούτε τηλεόραση. Τίποτα δεν έχω απάνω. Τίποτα δεν έχω. Και να πούμε ότι μιλάμε για την Καλυθέα που έχουμε πολλά κρούσματα κοψίματος ρεύματος, που είναι μια γειτονιά με λαϊκό κόσμο, έτσι. Στο Μαμπρίσβα το αυτοκίνητο. Ναι. Με λαϊκό κόσμο γειτονιά, έτσι, που αντιμετωπίζει και προβλήματα και οικονομικά φυσικά. Δεν ζούμε έτσι. Με 5% μισθό. Με 2% άνεργα. Δύο παιδιά άνεργα. Και το ένα δουλεύει. Και το ένα δουλεύει. Και τι εισόδημα μπαίνει στο σπίτι συνολικά ουσιαστικά. Μηνιαίο. 5 εκατοστάρικα, 5-20. 5-20 μπαίνει στο σπίτι. Μιλάμε για μονομονική οικογένεια, έτσι. Με δύο δάνεια τα οποία τα έχουμε για να αγοράσουμε το σπίτι, ένα εγώ, ένα σύζυγός μου, το οποίο τα έχω εγώ. Και με μία σύνταξη 3,90. Σύνταξη του άντρας μου. Μιλάμε ότι χρειαζόμαστε ένα μισθό για τη ΔΕΗ πλέον μόνο. Έτσι δεν είναι. Και εσείς είστε και μια ευαίσθητη κατηγορία, όπως μου είπατε, έτσι. Και καταλάβουμε ότι γενικά ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η λύση σε τέτοιες μορφές αυταρχικές, που το κράτος και η κρατική εταιρεία είναι. Να αποσύρει αυτό το χάμου. Βράζει και να κάνει. Έτσι. Βεβαίως. Μας τα παίρνουν μέσα από την τσέπη μας, με δίχως να υπάρχει κάποιος λόγος. Να. Για να τα τρώνε ή επιτίδη. Σωστό. Και να πηγαίνουν ταξίδια. Σωστά. Άλλο. Κάποιοι τρώνε με χρυσά κουτάλια και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να δουν καν τα κουτάλια τους γιατί ασφάλως. Δεν έχουν φως. Ασφαλώς. Εσείς τώρα, αν δεν είχατε ρεύμα, ας πούμε, πείτε μου τι θα κάνατε. Τι θα κάνατε. Πώς θα μπορούσατε, αν δεν μπορούσατε να το πληρώσετε το ρεύμα και δεν είχατε. Μιλάμε για μια κατάσταση που θα έρθει ο κόσμος σιγά σιγά. Θα έρθει να έρθει. Ασφαλώς. Όπως λένε ότι πάνε και παίρνουν κεριά από την εκκλησία για να έχουν φως. Μόνο φως. Θα φτάσουμε σε μεσαιωνικές καταστάσεις. Πράγματα τα οποία δεν τα ζήσαμε όταν γεννηθήκαμε, να τα ζήσουμε τώρα. Τη μισή μας ζωή. Μάλιστα. Γιατί εγώ είμαι γεννημένη το 60, γεννήθηκα με φως. Το βρήκα το φως. Δεν... υπήρχε φως. Μας πάνε αιώνες πίσω. Όχι, στην αυτοκτονία μας οδηγούν. Έτσι, καθαρά στην αυτοκτονία. Με μαθηματική ακρίβεια. Σε απόγνωση και αυτοκτονία. Αν υπάρχει άλλη λύση. Προσπαθούμε, εμείς ως σκήνα τουλάχιστον, προσπαθούμε ως άνθρωποι πάνω απ' όλα. Να δείξουμε ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Ποιος? Ο δρόμος αυτού που κάνουμε τώρα μαζί. Εσείς αυτό που κάνετε που είναι λειτουργήμα. Και με εσάς. Είναι λειτουργήμα. Της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, δηλαδή. Εμείς αυτή τη στιγμή σας προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας και αν κάποια στιγμή έρθει κάποιος να σκόψει το ρεύμα πάλι, θα σας την ξαναπροσφέρουμε. Και σας καλούμε και εσάς να ο δρόμος που θα επιλέξετε να είναι αυτός μια συλλογικότητα η οποία θα σας βγάλει ίσως από μια ατομικότητα που μας, η ίδια η κοινωνία μας αναγκάζει να είμαστε εξατομικευμένοι. Δεν το επιλέγουμε, έτσι. Ασφαλώς. Και να διαλέξουμε έναν δρόμο κάτι συλλογικό. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να ξεσκοθούμε. Αυτοκτόνησε ο άνθρωπος αδίκως. Γιατί ίσως έζησε την κατοχή. Βέβαια, και τους χάσε και τη σύνταξη. Έζησε την κατοχή. Μιλάμε για πολιτικές δολοφονίες πλέον. Δεν είναι αυτοκτονίες αυτές. Γιατί όταν οθήσει σε τέτοιες ενέργειες. Να του κόψει τη σύνταξη του ανθρώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Από πού την κόβει, από ποιο μισθό. Από τον δικό του. Δεν είναι δουλευμένα αυτά. Τι λέμε τώρα. Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα το τι πρέπει να γίνει για μένα που και μιλάμε πλέον ότι το ανάλογο πρόσωπο της κυβέρνησης αλλά και της εταιρείας ηλεκτρική που υπακούει βέβαια στην κυβέρνηση. Δεν λαμβάνει υπόψη ούτε κάποια κοινωνικά κριτήρια για κάποιες αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Πώς είστε εσείς που έχετε πόσα παιδιά μου είπατε. Έχουμε κάνει και τρία. Τρία παιδιά. Τα δύο παιδιά είναι άνεργα. Χείραμε τρία παιδιά. Εντάξει. Μιλάμε για ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Και έχουμε κάνει και ομάδα στη δουλειά.
που τώρα δεν έχουμε καταθέσει, ότι όντως. Και παρόλα αυτά κόπηκε. Κόπηκε τώρα. Ναι, αυτό είναι. Εδώ βρήκε και να το πούμε και αυτό εδώ πέρα. Να το πούμε και αυτό εδώ. Εδώ που είναι το. Αυτά εδώ που σας συμβουλή προς τον κόσμο, τι να κάνει τα δουλάπια. Βλέπετε πώς είναι τα δουλάπια. Είναι πολύ εύκολο να βάλετε δύο κρίκους, λουκέτα, παντού. Όταν έρχεται ένας καταμετρητής απλώς για καταμέτρηση, μπορεί να του ανοίγει η παρουσία κάποιων ενίκων, να γίνεται η καταμέτρηση. Και όταν πάει να το κόψει, δεν θα μπορεί να το κάνει, γιατί αυτό είναι παρανομία, αν θελήσει να παραβιάσει το λουκέτο. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα. Θα το κάνουμε και αυτό. Θα το κάνουμε για να προστατευτούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να ξέρετε ότι ό,τι χρειαστείτε θα είμαστε δίπλα σας, όπως και δίπλα σε κάθε άλλο. Να ξέρω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω εγώ την Αθηνά στη δουλειά που είναι αριστερή. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χαρήκαμε πολύ. Τραγικές καταστάσεις που βιώνει η μέση ελληνική οικογένεια εν έτη 2013, χωρίς ρεύμα, χωρίς δουλειά, χωρίς την παραμικρή παροχή από το κράτος. Αλέξανδρε, το κίνημα Δεν Πληρώνω, εκτός από να παλεύει για το γενικό, παλεύει και για το ειδικό. Προσπαθεί λοιπόν σε καθημερινή βάση να ανακουφίσει τους συμπολίτες μας, τα ζητήματα επιβίωσης τους και με αυτό το σκεπτικό και λογική επανασυνδέουμε τα ρεύματα. Όχι μόνο για να δώσουμε μια πρόσκαιρη ανάσα στους συμπολίτες μας, αλλά για να διδάξουμε και την υπακοή. Ακριβώς. Είναι πολιτική ανυπακοή να συνδέεις το ρεύμα σε κάποιον που το έχουν κόψει και πράξεις αντίστασης ταυτόχρονα. Δεν είναι ντροπή να έρθει οποιοδήποτε στο κίνημα Δεν Πληρώνω να μας πάρει τηλέφωνο και να μας πει «Μας έχουν κόψει το ρεύμα». Ντροπή είναι τα χαράτσια, ντροπή είναι οι φόροι, ντροπή είναι η υποβάθμιση της ζωής μας, η οποία γίνεται από την πολιτική των μνημονίων και από τη μεταπολίτευση γενικότερα και μετά. Οποιοςδήποτε θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του site μας, το κίνημα δενπληρώνω.gr, μέσω του email μας, επιτροπές2010@gmail.com. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά στο 211-019-2839, στο Facebook, στο group Δεν Πληρώνω. Βέβαια κάποιος που τον κόψει το ρεύμα θα βρει κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει με το κίνημα Δεν Πληρώνω. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Ανέκαθεν, ιστορικά, ο λαός όταν ενώθηκε, νίκησε. Πάρα πολύ ωραία, Αλέξανδρε. Το επόμενο βίντεο είναι σποτ για τις δράσεις του κινήματος Δεν Πληρώνω ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ και τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορούμε να περάσουμε. Thank you.
Όπως ανέφερε και στο βίντεό μας τα τελευταία του δευτερόλεπτα, κάνουμε κάλεσμα σε όλη την κοινωνία, σε όποιον θέλει να αγωνιστεί, σε όποιον πλήττεται από τα βάναυσα αυτά μέτρα, να έρθει να συστρατευτεί μαζί μας στο κίνημα Δεν Πληρώνω. Να έρθει να αγωνιστεί μαζί μας, να διεκδικήσει το δικαίωμά του στη ζωή. Παλεύουμε για μια καλύτερη κοινωνία, με κέντρο τον άνθρωπο, χωρίς εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και Ιωάννα, ο σκοπός μας είναι να καταφέρουμε τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να καταφέρουμε εμείς οι ίδιοι ως νεολαία, να φέρουμε, Αλέξανδρε, όλο το φοιτητικό κίνημα μαζί μας, όλη την νεολαία, τους μαθητές, με σκοπό το αύριο να είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρο. Ας ξεκινήσουμε με την Ιωάννα και θα συνεχίσουμε με τον Αλέξανδρο. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για μας. Αν δεν βγούμε εμείς στους δρόμους που είμαστε η νεολαία και η δύναμη αυτού του τόπου, τότε ποιος? Είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε το 95% του κινήματος, είμαστε νεολαία, είμαστε ηλικίες από 18 έως 42-45, όπου μπαίνουμε μπροστά, δεν φοβόμαστε να μπούμε μπροστά, δεν φοβόμαστε να χαράξουμε τους δρόμους, δεν φοβόμαστε να παραθέσουμε και οι ίδιοι τα σώματά μας μπροστά, όλοι μαζί σαν μια γροθιά απέναντι σε αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα και στη σάπια μνημονιακή κυβέρνηση που μας έχει αναγκάσει και προσπαθεί να μας στερήσει το μέλλον μας. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να μείνουμε Ελλάδα. Μας έχουν γίνει σε αρκετές προτάσεις στο εξωτερικό ως μέσον διαφυγής. Δεν ξόδεψα τόσο χρόνο, τόσο διάβασμα για να με απορροφήσει άλλη χώρα, ούτε εγώ ούτε οι συναγωνιστές μου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν νέα παιδιά που φεύγουν έξω και δεν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος, αυτή η κοινωνία να τα κρατήσει πίσω, να τους δώσει εφόδια να αγωνιστούν εδώ, να προσπαθήσουν εδώ για το καλύτερο αύριο. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά τα οποία φεύγουν μετανάστες σε κράτη του εξωτερικού δεν χαίρουν καλύτερης αντιμετώπισης από ότι χαίρουν οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα, οι οποίοι βιώνουν το ρατσισμό, βιώνουν τις πάρα πολύ κακές συνθήκες διαβίωσης, πάρα πολύ κακές εργασιακές συνθήκες. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων πτυχιούχων, με πολλά πτυχία, με πολλά χρόνια σπουδών, τα οποία μεταφράζονται σε ευρώ, τα οποία επένδυσαν οι γονείς τους και οι ίδιοι για τις σπουδές τους, να πηγαίνουν σε έξω κράτη του εξωτερικού με σκοπό ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη οικονομική θέση, μια καλύτερη επαγγελματική καριέρα και να βρίσκονται ουσιαστικά δούλοι, σκλάβοι ενός καθεστώτος το οποίο θέλει να τους εκμεταλλεύεται με 3,60, με μια μπουκιά ψωμί, βάζοντάς τους όπως είναι οι Πακιστανοί στην Ελλάδα, μέσα σε ένα δωμάτιο 10 και 15 άτομα να συγκατοικούν. Γιατί? Για να κερδοφορούν εις βάρος τους οι εργοδότες τους. Αλέξανδρε, εμείς δεν καλούμε τη νεολαία να μεταναστεύσει, την καλούμε να μείνει εδώ, την καλούμε να αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας και να μην καταθέσει τα όπλα και να πάει σε μια ξένη χώρα όπου κακά τα ψέματα και εκεί το μέλλον είναι δυσίωνο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομική πρωτεύουσα, η μεγαλύτερη δύναμη, η Γερμανία της Ευρώπης, αντιμετωπίζει και αυτή τεράστια προβλήματα της κρίσης. Η κρίση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, είναι παγκόσμια. Αν θες, πες μας δύο λόγια για αυτό το ζήτημα. Επίσης, να ξέρει ο κόσμος ότι πηγαίνοντας στο εξωτερικό δεν πρόκειται να βρει κάποιο άλλο σύστημα. Το ίδιο καπιταλιστικό σύστημα είναι και εδώ, είναι και στο εξωτερικό. Δεν αλλάζει κάτι. Θέλω να τονίσω ότι ιστορικά ανέκαθεν το φοιτητικό κίνημα κυρίως ήταν ένα κίνημα το οποίο βγήκε μπροστά στους αγώνες. Η ιστορία μας δίνει το παράδειγμα. Το 1940 είναι το παράδειγμα. Είναι το φοιτητικό κίνημα το οποίο οργανώθηκε κυρίως μέσα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και άλλων οργανώσεων. Το φοιτητικό κίνημα βγήκε μπροστά, το φοιτητικό κίνημα οργανώθηκε σε εποχές πολύ δυσκολότερες, αλλά και σε εποχές που μοιάζουν πολύ με τις σημερινές. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι θα έχετε δει κάποιον άνθρωπο, ή θα έχετε ακούσει, δεν είναι απαραίτητα να έχετε δει, κάποιον άνθρωπο να λιποθυμήσει. Είναι κλασικά πάρα πολλά τα παραδείγματα που είναι κάποιος άνθρωπος λιπόθυμος, κυρίως στα σχολεία, βλέπουμε τα παιδιά να λιποθυμάνε. Τότε ο κόσμος στην κατοχή λιποθυμούσε στον δρόμο, έπεφτε κάτω. Από την πείνα και τις στερείς, έτσι, ακριβώς, από τις κακουχίες. Ακριβώς. Τότε δεν είχε να φάει, τότε φοβόταν ακόμα και να βγει. Ωστόσο, το φοιτητικό κίνημα βγήκε μπροστά,
Δεν καθόντουσαν οι φοιτητές στις καφετέριες, ούτε στα μπαράκια, κλαμπάκια και περιμένανε να φύγει ο κατακτητής τότε. Και με την ίδια λογική ούτε σήμερα θα φύγει. Έτσι λοιπόν και εμείς, ως κίνημα Δεν Πληρώνω και ως μέλη της νεολαίας του κινήματος, δεν λέμε ότι πρέπει ο λαός, η νεολαία, να κάτσει σπίτια του, στη μιζέρια του, να κλαίει τη μοίρα του, να κοιτάει το χαζοκούτι, άντε να βγούμε και για ένα καφέ, όπως είπες, καμιά βολτούλα και περιμένουμε από το Θεό ή από τον μεγάλο επαναστάτη να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα μας. Εμείς οι ίδιοι θα το κάνουμε αυτό. Εμείς οι ίδιοι θα βγούμε μπροστά. Φυσικά θα πρέπει να διαλέξουμε. Αυτό είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ή θα διαλέξουμε να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε μια καλύτερη κοινωνία από σήμερα, όχι από αύριο, όχι από το 2014, όχι σε επόμενες εκλογές. Εκλογές έχουμε κάθε 4 χρόνια. Αν περιμένουμε να δώσουμε το στίγμα μας στην κοινωνία μας μία φορά στα 4 χρόνια, ζήτω που καήκαμε. Καμία επανάσταση, καμία αλλαγή δεν έγινε ποτέ μέσα από τις εκλογές. Το 8ωρο κερδίθηκε με αίμα στους δρόμους του Σικάγο. Η χώρα μας απελευθερώθηκε από τον ναζιστή κατακτητή το 1944 στα βουνά, στην Ήπεθρο της Ελλάδας. Η Κούβα απελευθερώθηκε από τον Τζε Γκεβάρα στην Ήπεθρο, στα βουνά, με αίμα και φυσικά κανείς δεν έριξε καμία ψήφο και άλλαξε το υπάρχον καθεστώς, έτσι. Και για να μην τρέφουμε καμία αυταπάτη για αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν περιμένουμε το λαό να συσπηρωθεί πίσω από μία κάλπη. Περιμένουμε το λαό να συσπηρωθεί πίσω από ένα υγιές κίνημα, όπως είναι το κίνημα Δεν Πληρώνω. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε η αιχμή του δόρατος, θέλουμε να κονίσουμε την αιχμή του δόρατος. Η αιχμή του δόρατος θα είναι ο λαός, η αιχμή του δόρατος θα είναι η νεολαία, όπως πολύ σωστά είπε ο Αλέξανδρος, το φοιτητικό κίνημα, το μαθητικό κίνημα, οι εργαζόμενοι. Και όλα αυτά δεν θα γίνουν απαραίτητα μόνο με τα όπλα. Δεν θα γίνει στην Ήπεθρο. Μπορεί να γίνει μέσα στους χώρους εργασίας, μέσα στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, μέσα σε αίθουσες ανοιχτών συνελεύσεων, όπως αυτές που πραγματοποιεί το κίνημα Δεν Πληρώνω κάθε Τρίτη στις 7.30, Καφτατζόγλου 35 στα γραφεία μας, στα Πατήσια. Ιωάννα, εσύ στους χώρους εργασίας σου, οι οποίοι σχετίζονται με το χώρο της υγείας, νοσηλεύτρια είσαι, έχεις βιώσει το συνδικαλισμό με την καλή και την κακή του μορφή. Εμείς δεν λέμε ότι ο συνδικαλισμός είναι κάτι κακό. Συνδικαλιστές. Οι συγκαλιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται. Απλά τόσα χρόνια έχει επικρατήσει ένα καθεστώς το οποίο έχει καταστήσει σάπια αυτά τα συστήματα. Εμείς δεν θέλουμε να τα καταργήσουμε αυτά τα συστήματα. Δεν θέλουμε να καταργήσουμε τα δικαιώματά μας, τους συνδικαλίζεστε. Θέλουμε απλά να τα εξυγειάνουμε. Πες μας δύο λόγια εσύ για αυτά. Για να γίνει η πλήρη εξυγίανση αυτών των ψευτοσυνδικαλισταράδων, θα το έλεγα, γιατί είναι και αυτοί που τα έχουν κάνει αρκετές φορές πλακάκια, με αποτέλεσμα να μην αφήνει το υγιές να ανασάνει. Γιατί λέμε, για παράδειγμα, εμείς, όταν ένα πόδι έχει γάγκρινα, το κόβουμε. Δεν υπάρχει μέση λύση. Είναι η αντεπίθεση. Από εκεί και πέρα πρέπει να βγουν νέα άτομα μπροστά. Να βγει η νεολαία μπροστά, να γίνει μπροστάρης, που είναι νέοι, άθαρτοι, δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, δεν έχουν κάτι να χάσουν. Προς το παρόν δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία να κάνουμε οικογένεια, δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε με καθημερινούς αγώνες. Ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι να χάσουμε παρά μόνο να κερδίσουμε. Και αυτό γίνεται μόνο με καθημερινούς αγώνες και συλλογική προσπάθεια όλων μας. Πολύ ωραία. Μιας και αναφέραμε συνδικαλιστικά ζητήματα, μπορούμε να κάνουμε πάσα και σε ένα βίντεο σχετικό με την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ ήταν ένας τεράστιος αγώνας που δόθηκε τους τελευταίους μήνες. Το κράτος με φασιστικό τρόπο αποφάσισε να ρίξει μαύρο στην δημόσια τηλεόραση και επίτηδες λέω τη λέξη δημόσια και όχι κρατική. Η ΕΡΤ δεν ανήκει στο κράτος, ανήκει στο λαό. Το κράτος το ίδιο ανήκει στο λαό, έτσι θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, εν μία νυχτή, με κάποιες τυπικές υπογραφές, η ΕΡΤ έκλεισε και όχι μόνο στέρισε το δικαίωμα σε εκατομμύρια Ελλήνων να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τηλεόραση η οποία από πίσω δεν κρύβονται μπόμπολες, μεγαλοκαναλάρχες, μεγαλοφοπλιστές κτλ. Αλλά την πρόσβαση σε μια τηλεόραση δημόσια από το λαό προς το λαό. Έτσι λοιπόν η ΕΡΤ μετά το κλείσιμο έγινε κέντρο αγώνα. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αγωνιστών συνέρευσαν στο μέγαρο της ΕΡΤ προκειμένου να δείξουν την αντίθεσή τους σε αυτή την απόφαση του κράτους. Το κράτος σιγά σιγά έριχνε έναν-έναν τους πυλώνες αναμετάδοσης της ΕΡΤ. Έκλεινε ένα-ένα τα site στα οποία αναμετέδιδαν οι εργαζόμενοι μέσα από την αυτοδιαχείριση της ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν έχουμε και ένα μήνυμα από τη Χρύσα Δημητριάδου,
Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο αν είναι έτοιμο μπορούμε να περάσουμε να το ακούσουμε τώρα. Όσον αφορά τα δικά μας, σύμφωνα με ανακοίνωση των αγωνιζόμενων εργαζόμενων στην ΕΡΤ, από απόψε στις 6 το απόγευμα, η φωνή και η εικόνα της ΕΡΤ θα πάψει να μεταδίδεται στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Η κυβέρνηση του Μαύρου, σε μια νέα επιχείρηση εναντίον της ελεύθερης ΕΡΤ, ρίχνει και τον δεύτερο δορυφόρο που χρησιμοποιούσαμε για τη μετάδοση του προγράμματος. Ρίχνουν ξανά μαύρο, εκεί όπου δώσαμε φως και χρώμα πάνω από 4 μήνες τώρα. Προσπαθούν και πάλι να μας φημώσουν. Θα κάνουμε τα πάντα για να μην τα καταφέρουν. Κρατήστε τα ραδιόφωνά σας συντονισμένα στη συχνότητα των μεσαίων. Επικοινωνήστε με τους περιφερειακούς σταθμούς της ΣΕΡΑ που βρίσκονται στην περιοχή σας. Και το σπουδαιότερο, συντονιστείτε με το airtopen.com, το thepressproject.gr, αλλά και όποιο άλλο ιστότοπο προσφέρει το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ελεύθερης ραδιοφωνίας τηλεόρασης διαδικτυακά. Είναι πλέον εξαιρετικά πιθανό η επιχείρηση του Μαύρου να συνοδευτεί με μια επιχείρηση εκένωσης του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής, αλλά και όλων των άλλων εγκαταστάσεων της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Σας καλούμε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Επικοινωνήστε με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Συμβάλλετε στην περιφρούρηση και στην πληροφόρηση στην ενημέρωση. Σταθείτε στο πλευρό μας. Συγγνώμη. Για να συνεχίσει να ακούγεται η αδέσμευτη φωνή του λαού από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς. Καταλήγει η ανακοίνωση. Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο. Άλλο ένα μήνυμα του κινήματος «Δεν πληρώνω» προς τη νεολαία, τη μαθητική και τη φοιτητική. Εμείς ως κίνημα «Δεν πληρώνω» καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στις γραμμές μας, όχι μόνο για να αγωνιστεί και να βγει μπροστά, για να διεκδικήσει ένα καλύτερο αύριο, αλλά και για να αποφύγει τους κόπελους οι οποίοι ονομάζονται φασισμός, να αποφύγει τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή έχει μπει σε όλα τα σχολεία, έχει μπει στα πανεπιστήμια και παρόλο που το αστικό κράτος δήθεν προσπαθεί να την κηρύξει παράνομη και τρομοκρατική οργάνωση, κάθε άλλο παρά αυτό κάνει, την ηρωοποιεί στα μάτια του λαού και με μεθόδους χουλιγκανικές ο κόσμος όλο και περισσότερο ταυτίζεται με τη Χρυσή Αυγή. Εμείς δεν θέλουμε κανένα νέο να τον δώσουμε βορρά στο φασισμό. Δεν θέλουμε σε κανένα σχολείο κανένα ρατσιστικό ή φασιστικό κρούσμα. Ξεκάθαρα, όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ανεξαρτήτου χρώματος, φυλετικής, θρησκευτικής ή κοινωνικής προέλευσης, είτε είναι αμαία, είτε είναι μαύρος, είτε είναι άσπρος. Έτσι λοιπόν, το μήνυμα του κινήματος «Δεν πληρώνω» είναι «Ο φασισμός δεν θα περάσει». Όλοι οι νέοι πρέπει να στραφούν ενάντια στη ναζιστική ομάδα η οποία λέγεται Χρυσή Αυγή, πρέπει να στραφούν σε υγιείς οργανώσεις όπως είναι το κίνημα «Δεν πληρώνω». Ξεκάθαρα, ο φασισμός πάντα στήριζε το μεγάλο κεφάλαιο, πάντα στήριζε τους εφοπλιστές, σύμφωνα με ξεκάθαρες δηλώσεις. Ας μην ξεχνάμε πριν λίγο καιρό ότι η Χρυσή Αυγή έδωσε πρόθεση ψήφου σε νομοσχέδιο το οποίο συνενούσε στην πώληση ελληνικών νησιών σε ξένους ιδιώτες. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται εθνικιστικά φρονήματα, ξεκάθαρα στο βωμό του κέρδους, πουλάνε την ίδια μας τη γη, για την οποία, Αλέξανδρε, το 40 χύθηκε αίμα από συναγωνιστές, από νεολαίους, από τον Άρη το Βελουχιώτη, από ανθρώπους οι οποίοι ακόμα και σήμερα είναι εν ζωή και βγαίνουν όπως είχε βγει ένας καπετάνιος σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει εμείς και είχε πει με τρεμάμενη φωνή ο Κακομοίρης, 90 τόσο χρονών. Καπετάν Ερμής. Πες το όνομά του. Καπετάν Ερμής. Ωραία, πες μας δύο λόγια αν θέλεις. Ήταν μια πολύ πετυχημένη δράση, συνδιοργάνωση, κίνημα «Δεν πληρώνω», ΕΠΑΜ και ΣΠΙΘΑ. Ήταν ο καπετάν Ερμής, ο οποίος πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Διηγήθηκε κάποια ιστορικά γεγονότα. Ο καπετάν Ερμής ήταν καπετάνιος του Ελλάς. Πραγματικά, όσοι ήμασταν στην αίθουσα, ανατυχιάσαμε ακούγοντάς τα. Είναι πράγματα που είναι δύσκολο να τα βρει στο διαδίκτυο, έως ακατόρθωτο. Το πιο καλό, ας το πούμε έτσι, που έχω βρει στο διαδίκτυο είναι το ιστορικό, το χρονικό της Εθνικής Αντίστασης, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ από το αρχαιακό υλικό της ΕΡΤ, το οποίο έχει θαυτεί
Είναι καλό να το δουν όλοι, να δουν τι ακριβώς γιορτάζουμε και να πάρουν τα παραδείγματα της τότε εποχής, να συγκρίνουν με την τωρινή και να δουν ποιες είναι οι λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις που ένωσαν το λαό και συσπυρώθηκε και νίκησε. Πάρα πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν, Ιωάννα, αν θες να μας βοηθήσεις και εσύ σε αυτό, στην παρέλαση πριν λίγες μέρες, 28ης, είδαμε τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης, του όχι που είπε ο λαός στον κατακτητή. Είδαμε νεαρούς, μαθητές, γυμνασίων και λυκείων να φοράνε στα πέτα τους, στα μανίκια τους, αντιναζιστικά, αντιρατσιστικά σύμβολα. Πάρα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα για την νέα γενιά. Να πούμε σε αυτό το σημείο συγχαρητήρια στα ίδια τα παιδιά και στους, και στους δασκάλους και στους καθηγητές. Και στους γονείς τους. Και στους γονείς φυσικά. Και βασικά αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο να τονίσουμε ότι οι γονείς πρέπει να μιλάνε με τα παιδιά, πρέπει να κουβεντιάζουν τα γεγονότα, να τους εξηγούν τι σημαίνει φασισμός και μιας και φεύγει ο Οκτώβρης και έρχεται ο Νοέμβρης, έχουμε τη 17 Νοέμβρη όπου είναι μια μέρα όπου γιορτάζουμε όλο αυτό. Τεράστια επέτειος, επέτειος του Πολυτεχνείου, έτσι. Επέτειος. Η πτώση της Χούντας. Οπότε τους δίνονται πολλά εφόδια να τους κάνουν μια κουβέντα γύρω από αυτό για να κατανοήσουν τι είναι ο φασισμός και γιατί δεν πρέπει να περνάει και γιατί δεν πρέπει να το δεχόμαστε. Οπότε θα ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια, κυρίως στα σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας όπου είχαμε παρευρεθεί, όπου τα παιδιά, οι γονείς και οι καθηγητές φωνάζανε και αντιφασιστικά συνθήματα. Συνθήματα. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο να βλέπουμε λοιπόν τη νέα γενιά να πολιτικοποιείται από τόσο μικρή ηλικία. Γενικά, τις τελευταίες γενιές μετά τη μεταπολίτευση τις χαρακτηρίζει ένας αντιθεωρητισμός. Ελάχιστοι κάθονται να διαβάσουν βιβλία ιστορικού και πολιτικού περιεχομένου. Το YouTube, το διαδίκτυο, η τηλεόραση, όλα αυτά μας έχουν αποχαυνώσει, μας έχουν κάνει λιγότερο δεκτικούς στο γραπτό λόγο. Αλλά φυσικά τόσα βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί κατά καιρούς και έχουν εκπαιδεύσει γενιές αγωνιστών είναι αναντικατάστατα κατά την προσωπική μου γνώμη, αλλά και τη γνώμη του κινήματος Εμπληρώνω. Και γι' αυτό εμείς καλούμε και τους συναγωνιστές μας, αλλά και τον υπόλοιπο λαό, να ξεκινήσει να πολιτικοποιείται, να διαβάζει, να ανοίγει κάποια κείμενα, όχι απαραίτητα κάποιου συγκεκριμένου χώρου. Γενικά, το να ανοίγεις ένα βιβλίο και να διαβάζεις είναι παιδεία, Ιωάννα, αυτό που είπες, το τι περνάει η οικογένεια στη νέα γενιά. Έτσι λοιπόν, μπορούμε, αν είμαστε και έτοιμοι, να περάσουμε στο επόμενο βίντεο από την παρέλαση της 28ης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το κίνημα Δεν Πληρώνω ήταν εκεί μαζί με άλλες συλλογικότητες. Τιμήσαμε τους νεκρούς Εθνικής Αντίστασης. Σύσσωμος το 1940 έχει μεγαλύτερη επικαιρότητα παρά ποτέ σήμερα. Σήμερα ο λαός πρέπει να πει όχι στα μνημόνια, όχι στην κυβέρνηση του αίματος, όχι σε ό,τι το καταπιέζει και το καταδυναστεύει. Η παρουσία μας εδώ σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι για να καταδείξουμε ότι σε όλες τις γειτονιές, παντού, πρέπει ο λαός να ξεσηκωθεί, να οργανωθεί και να μπορέσει να τους ανατρέψει σε έναν αγώνα ο οποίος είναι αναγκαίος περισσότερο από ποτέ. Λέγομαι Χρήστος Δημακόπουλος, είμαι δημοτικός σύμβουλος και πιστεύω ότι η τύχη του λαού είναι μόνο στα χέρια του πουθενάλλου και πρέπει όλοι ενωμένοι πέρα από παρατάξεις και από κομματικά όργανα να δώσουμε τη λύση μόνο εμείς. Κάθε φορεσιά και μία μνήμη, κάθε σχολή και μία διαφορετική πολιτισμική παρουσία. Όσο υπάρχουν τέτοια παιδιά, δεν θα σβήσει το ημερολόγιο της ιστορίας. Όσο θα αγωνιούν και θα προσπαθούν για τη διάσωση και διάσωση των δημοτικών χωρών, τόσο η παράδοσή μας θεωρείται η σημαντικότερη παρουσία. Είμαι η Παπαλουκά, είμαι η Δημοτική Σύμβουλος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και μέλος του κινήματος Δεν Πληρώνω. Το μήνυμα της ημέρας είναι διαχρονικό και μάλιστα στην συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή την οποία περνάει ο λαός μας μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, το μήνυμα της Εθνικής Αντίστασης και της Λαϊκής Αντίστασης είναι πιο επικαιρό από ποτέ. Οπότε ας αντισταθούμε και ας είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι ενάντια σε οτιδήποτε μας καταπιέζει ως λαό. Τα παιδιά που δεν παρασύρθηκαν από την μουσική πλάνη των καιρών
Δυστυχώς ο κόσμος εδώ της περιοχής δεν έχει να γιορτάσει πολλά πράγματα. Μέσα στα γενικότερα προβλήματα, την ανεργία, την εξαθλίωση, έκλεισε και το νοσοκομείο που εξυπηρετούσε την περιοχή των Πατησίων. Φέτος, πέρσι έκλεισαν το 7ο έγκαση, έχει τώρα υπαμακάριστος. Καλούμε όλους τους κατοίκους να αντισταθούν σε αυτή την πολιτική της εξαθλίωσης. Στις σημερινές συνθήκες υπάρχει μεγάλη ανάγκη να εντείνουμε τον αγώνα για την ανατροπή. Νομίζω ότι όλη την προηγούμενη περίοδο, τα τρία τελευταία χρόνια, το κίνημα έχει δώσει πραγματικά πολύ μεγάλους αγώνες. Αυτό που απομένει είναι πλέον με ένα συντονισμένο τρόπο να καταφέρει να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση και αυτές τις πολιτικές. Να διεκδικήσει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, να διεκδικήσει να τα κοινωνικά αγαθά να μην ιδιωτικοποιηθούν, οι δρόμοι να είναι ελεύθεροι, το νερό να είναι για όλους, το ρεύμα και η παιδεία να παραμείνουν κοινωνικά αγαθά και όχι εμπορεύματα. Η Λαϊκή Συνέλευση Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας είναι στρατευμένη σε αυτή την υπόθεση και θα παραμείνουν στρατευμένοι όχι μόνο μέχρι την ώρα της ανατροπής, αλλά και στη συνέχεια για μια διαφορετική κοινωνία που τα αγαθά και ο πλούτος θα ανήκει στο λαό και όχι στους ολιγάρχες. Το δημιουργικό παιχνίδι, η ζωγραφική και οι μικροκατασκευές κινητοποιούν τη σκέψη των εμπειρών. Χειροκρατήστε τα παιδιά. Το εξειδικευμένο προσωπικό επιμελείται την ανάπτυξη του συνεδρίου του Σταθμούς αφορά. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να στείλουμε χαιρετισμούς στον συναγωνιστή μας, τον Αντώνιο από την Ισπανία, που είναι συντονισμένος αυτή τη στιγμή και μας βλέπει. Θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν. Σαν κίνημα δεν πληρώνω, εκτός από το να διεκδικούμε δωρεάν κοινωνικά αγαθά, όπως είναι οι μεταφορές, οι μετακινήσεις, η παιδεία, η υγεία, το ρεύμα και το νερό, όλα αυτά δεν θέλουμε να γίνουν εμπορεύσιμα, δεν θέλουμε να γίνουν αντικείμενο κέρδους. Θέλουμε να είναι δωρεάν και προσβάσιμα από όλο το λαό. Παλεύουμε και για την ανατροπή, τη συνολική ανατροπή του συστήματος. Δεν θέλουμε έναν εξοραϊσμό του υπάρχοντος συστήματος. Θέλουμε, όπως πολύ εύστοχα είπε και η Ιωάννα, κόψιμο από τη ρίζα αυτού του σάπιου συστήματος, εισαγωγή ενός καινούριου συστήματος, στο οποίο όλοι θα είναι ίσοι,
όλοι θα έχουν λόγο σε αυτά που μας συμβαίνουν, γιατί πολύ απλά αυτά τα ζητήματα μας αφορούν. Τέλος η εποχή της ανάθεσης στους πολιτικούς, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών που τους πληρώνουν, αυτών που τους στηρίζουν, μεγαλοεργολάβους, εφοπλιστές, καναλάρχες, επιχειρηματίες, τραπεζίτες. Έτσι λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα κάνουμε ένα τελευταίο χαιρετισμό. Κάθε ένα από τα παιδιά, τα μέλη της νεολαίας, η Ιωάννα πρώτη ως κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω σε όλους σας είναι ότι δεν χρειάζεστε να περιθωριοποιείστε. Δεν χρειάζεται να μένετε στην άκρη. Είμαστε όλοι σημαντικοί, όλοι χρήσιμοι. Το πιο σημαντικό, όπως το έχουμε πει ήδη αρκετές φορές και το έχουμε αναφερθεί, είναι να είμαστε όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μπορούμε και να φέρουμε την ανατροπή. Και απευθυνόμενοι κυρίως στην νεολαία, παλέψτε το. Η κρίση δεν έχει όρια. Δηλαδή δεν έχει όρια και δεν έχει σύνορα. Δεν σημαίνει το ότι με το που θα πάτε στο εξωτερικό τα πράγματα θα είναι εκεί στρωμένα. Έχουμε ζωντανά παραδείγματα από πολλούς συναγωνιστές που αναγκάστηκαν και γύρισαν πίσω και μας μετέφεραν τις εικόνες από εκεί, που ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τους έχουμε μαζί μας για να σας μεταφέρουν και εκείνοι τις εικόνες αλλά και τον ρατσισμό που αντιμετώπισαν. Πάρα πολύ ωραία. Αλέξανδρε, αν θες να πεις και εσύ δύο λόγια πριν κλείσουμε. Ναι, φυσικά. Θέλω να πω ότι το 1821 τους λέγανε κλέφτες. Το 1940 τους λένε ληστές. Σήμερα, τζαμπατζίδες. Τζαμπατζίδες δεν είναι το κίνημα «Δεν πληρώνω». Τζαμπατζίδες είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι δεν πληρώνουν τίποτα. Ανταυτούς τα πληρώνει όλα ο ελληνικός λαός. Ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να μας διχάσει, το οποίο προσπαθεί να είναι διέρη και βασίλευε. Ιστορικά πάλι, το 1940 κάτι παρόμοιο προσπάθησαν να κάνουν και οι Ναζί. Προσπάθησαν να διαλύσουν τον αγώνα των Ελλήνων, λέγοντας ότι αυτοί που προσπαθούν να απελευθερώσουν τη χώρα είναι κομμουνιστές. Φυσικά δεν τα κατάφεραν και τους διέλυσε ο Εάμελας, και έτσι η χώρα απελευθερώθηκε. Το ίδιο πρέπει να γίνει και σήμερα. Δεν πρέπει να τρώμε το παραμυθάκι του συστήματος, όποιο και αν είναι αυτό. Και τότε οι εφημερίδες έγραφαν τα δικά τους και τώρα γράφουν τα δικά τους, κάποιες όχι όλες. Ούτε το παραμυθάκι του συστήματος γενικότερα, όποιο και αν είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά παραμυθάκια τα οποία λέει. Ο λαός πρέπει να τα ξεχωρίσει, πρέπει να οργανωθεί και μέσω της οργάνωσης θα καταφέρει να νικήσει. Πολύ ωραία. Αν θέλει η Ιωάννα να μας πει για μία ακόμη φορά τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορούν να έρθουν οι φίλοι του V-Media και του κινήματος «Δεν πληρώνω» σε επαφή με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Ιωάννα. Επαναλαμβάνω ότι το site μας είναι www.kinemadenpliron.gr. Τα mail όπου μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας είναι επιτροπές2010@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook στο «Δεν πληρώνω», στα τηλέφωνα 211-019-2839, καθώς επίσης και κάθε Τρίτη στις 7.30 ώρα έχουμε ανοιχτή συνέλευση για το κοινό όπου συζητούνται διάφορα και ποικίλα θέματα όπου μας αφορούν όλους μας. Και η συνέλευση αυτή πραγματοποιείται στα γραφεία μας Καφτατζόγλου 35, πλησίων ΙΣΑΠ Αγίου Ελευθέριου στα Πατήσια. Πάρα πολύ ωραία. Πριν κλείσουμε, πριν περάσουμε στο τελευταίο βίντεο, να κάνουμε και το χαιρετισμό μας. Από τα μέλη της νεολαίας, Ιωάννα Αχιλλεοπούλου. Καλησπέρα σας πάλι. Από τον Αλέξανδρο Δαμιανάκο. Γεια σε όλους. Και από τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη στην παρουσίαση. Ευχόμαστε σε όλους καλό βράδυ. Ευχαριστούμε το Μενέλαο και το V-Media για τη φιλοξενία. Πλησιάζουμε στα διόδια ΦΥΠΑΣ. Όπως ορίζει το Σύνταγμα, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε χρήση της Εθνικής Οδού βάσει τελών κυκλοφορίας. Δεν αναγνωρίζουμε στην πράξη κανένα νόμο βορύδι. Θα σταματήσουμε δεξιά, θα ελέγξουμε αν έχει αστυνομία. Αν δεν έχει, θα κρύψουμε τις πινακίδες και θα περάσουμε ελεύθερα. Τραβάς. Κάνουμε λοιπόν χρήση του δρόμου, χωρίς να πληρώσουμε. Έτσι ακριβώς και λίγο παρακάτω θα σταματήσουμε, θα αφαιρέσουμε αυτό που βάλαμε πριν. Σταμάτα εδώ. Και
θα συνεχίσουμε την πορεία μας για την πόλη της Λαμίας. Δεν πληρώσαμε διόδια, δεν αναγνωρίζουμε τον νόμο Βορύδη. Πλησιάζουμε στα τρίτα διόδια τη διαδρομή Αθήνα-Λαμία. Όπως και τις προηγούμενες φορές, θα σταματήσουμε δεξιά, θα κρύψουμε τις πινακίδες σε περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνομία. Και θα κάνουμε ελεύθερη χρήση του δρόμου. Κατάργηση του νόμου Βορύδη στην πράξη, μέχρι να βγει και από το δικαστήριο η απόφαση για την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Τρίτα διόδια, δεν θα τα πληρώσουμε και αυτά, όπως δεν πληρώσαμε και όλα τα προηγούμενα. Κάνουμε χρήση του δρόμου, δεν πληρώνουμε. Λίγο παρακάτω θα σταματήσουμε. Θα αφαιρέσουμε τις πινακίδες και είμαστε κανονικά στην πορεία μας. Βρισκόμαστε στα τελευταία διόδια για την πόλη της Λαμίας. Μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό. Ο νόμος Βορύδη είναι αντισυνταγματικός και δεν θα περάσει στην πράξη. Εδώ πέρα θα σταματήσουμε όπως και στα προηγούμενα δεξιά. Θα κρύψουμε πινακίδες προς πίσω, θα περάσουμε ελεύθερα. Λίγο παρακάτω θα εμφανίσουμε πάλι τις πινακίδες. Ελεύθερη διέλευση και εδώ πέρα και σε αυτά τα διόδια. Δεν υπάρχει αστυνομία δεξιά. Έχουμε κρύψει τις πινακίδες. Περνάμε κανονικά και ελεύθερα. Ο αντισυνταγματικός νόμος Βορύδη καταργείται στην πράξη. Καλή όπιστα, ε. Εδώ πέρα έχει κάποιο ποτηλιάρισμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. 1,65 τώρα για 20 χιλιόμετρα. Καλό ταξίδι. Εδώ είναι άλλη πάση. Και δύο. Αλλά κάνουμε, δεν πληρώνουμε τίποτα. Ούτε όπως εκεί πέρα πλήρωσε. Διόδια Λαμίας Αθήνας, τα πρώτα στη διαδρομή. Έχουμε καλύψει πινακίδες, δεν υπάρχει αστυνομία. Θα κάνουμε χρήση του δρόμου χωρίς να πληρώσουμε. Έτσι απλά. Όπως και πριν, έτσι και τώρα, θα σταματήσουμε λίγο παρακάτω και θα εμφανίσουμε τις πινακίδες. Λοιπόν, πρώτα τελευταία διόδια στη διαδρομή Αθήνας. Λαμία, συγγνώμη, Αθήνας. Όπως και όλες τις προηγούμενες φορές, έτσι και τώρα, δεν θα τα πληρώσουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για αυτόν εδώ το δρόμο, αυτόν εδώ που έχει... Μας βγάζει την Εθνική, εδώ δεν το πιστεύω, μας βγάζει την Εθνική. Για αυτόν εδώ το δρόμο που έχει προστατευτικά εδώ πέρα, μας βάλε να πληρώσουμε πριν διόδια. Δεν τα πληρώσαμε φυσικά, συνεχίζουμε την πορεία μας. Σε κάποιο παράπλευρο δρόμο από την Εθνική Οδό. Από ό,τι βλέπουμε σε ένα στροφικό στενό δρόμο, συνεχίζουμε την πορεία μας. Γι' αυτό εδώ πέρα το δρόμο κάποιοι πληρώνουν διόδια. Όχι φυσικά εμείς. Πού βρισκόμαστε τώρα είναι... Πραγματικά δεν γνωρίζω πού βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, έχει πινακίδα εδώ δεξιά για Λαμία. Έχουμε μπει μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή. Έχουμε βγει εκτός Εθνικής Οδού. Αυτή η νέα η οδός που έλεγε παραπάνω μας ανάγκασε να βγούμε από την Εθνική Οδό. Πιθανόν βγαίνοντας ξανά σε κάποιο μέρος της Εθνικής Οδού να υπάρχουν και εδώ διόδια. Που πάλι δεν θα τα πληρώσουμε. Όπως ακούσαμε πριν λίγο, όσο δεν τράβηγε το βίντεο, στο απέναντι ρεύμα υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τα διόδια χωρίς να πληρώσουν. Το ίδιο θα πράξουμε και εμείς, καταργώντας τον νόμο του Βορύδη. Όλοι οι νόμοι καταργούνται στην πράξη από τους πολίτες, όλοι. Έτσι ακριβώς, συνεχίζουμε την ελεύθερη διέλευσή μας στα διόδια σε όλη τη χώρα.